Είναι μαζί μας ένας πολύ παλιότερος γνωστός, κοντά 15 χρόνια, ε. Όχι, προβλημακά, μεγαλώσα το. Συντρόφος δεν είναι από το 4, ναι. Όχι, μεγαλώσα όντως. Πάνεις να πω, είσαι αποκτός μας. Όχι, βέβαια. Τελειόφυγος μας. Και βρήκε το δρόμο του στις επιχειρήσεις πολύ νωρίς. Είναι, θα έλεγα, η πιο μεγάλη επιτυχία του προγράμματός μας η εταιρεία τους, παρότι πήρανε πολύ λίγο άρωμα από το πρόγραμμα, θα τα πει νομίζω ο ίδιος. Είναι πολύ χαρά μας που σου έρχομαι εδώ. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, σύμφωνα με τον νέο τίτλο του πτυχίου. Δεν έχω τον τίτλο, οπότε δεν τον αποποιούμε. Είμαστε συνάδελφοι και δεν πάρουμε πτυχίο. Σωστό. Έτσι, είναι ένα ζήτημα του σιώρας, άρα είμαστε συνάδελφοι. Και νομίζω ότι και αυτός έχει συναντήσει και δυσκολίες βέβαια, αλλά και πολύ ευχάριστες εκπλήξεις στην πορεία. Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα στη χώρα που έχουμε ενός startup και θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα και την ιστορία. Ρωτήστε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Έχει κάνει πολλές φορές την ίδια παρόμοια διάλεξη, δηλαδή φροντίζουμε να τον εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε στο πρόγραμμα το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό. Και νομίζω ότι αυτό που θα ακούσετε θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια. Θα σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και όποτε παίρνω την αντίστοιχη πρόσκληση κάθε χρόνο, είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά. Να έρχομαι πάλι στην πόλη πρώτα απ' όλα που πέρασα αρκετά χρόνια. Και εδώ από όπου ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα και το επιχειρηματικό μου ταξίδι. Γνωρίζω ότι το μάθημα είναι διαθεματικό, ότι μιλάμε για επενδύσεις και για επιχειρηματικότητα. Εγώ το πώς θα ξεκινήσω είναι να σας πω πρώτα κάποια πράγματα για το τι κάνουμε σαν εταιρεία και το τι έχουμε δημιουργήσει ώστε να έχετε μία πρώτη εικόνα. Μετά θα σας εξηγήσω σε ποιο στάδιο έχουμε φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή και μετά στο τρίτο section το πώς ξεκινήσαμε. Οπότε θα το πάμε λίγο ανάποδα χρονικά. Οπότε λοιπόν, είμαι ο Φάνης, είμαι CEO της Intail, της εταιρείας Intail, αυτό που αρκετός κόσμος γνωρίζει ως iKiosk. Και εννοείται, όποιος θέλει κρατάει και το Twitter handler μου για ερωτήσεις μετά, είμαι αρκετά active στα social media, οπότε ό,τι ερώτηση θέλετε είτε τώρα είτε και μετά από μέρες, με μεγάλη χαρά να τις απαντήσω. Πριν σας πω εγώ τι κάνουμε, θα ήθελα να δείξουμε ένα product video, μέσω του οποίου νομίζω μέσα σε 2 λεπτά έτσι θα σας δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα για το προϊόν που έχει δημιουργήσει η εταιρεία μου. Είμαι ο Χάρης και είμαι ιδιοκτήτης ενός mini market. Αγαπώ τη δουλειά μου, αλλά είναι δύσκολη. Έχουμε χιλιάδες προϊόντα, ανυπόμονους πελάτες, βάρδιες και προμηθευτές και όλα αυτά τα διαχειρίζομαι εγώ, μόνος μου. Μέχρι τώρα, έχω το Intail Point. Το ψηφιακό βοηθό της μικρής λιανικής, η Intail, δημιούργησε ένα σύστημα πανεύκολο στη χρήση και ακριβώς στα μέτρα μου, σε διαστάσεις και σε λειτουργικότητες. Το Intail Point γνωρίζει πάντα όλα τα προϊόντα της αγοράς και με βοηθάει να εξυπηρετώ ταχύτερα τους πελάτες μου. Έτσι, ενισχύω το πιο βασικό μου πλεονέκτημα σε σχέση με τα γύρω σούπερ μάρκετ. Η Intail γνωρίζει ότι είμαι συχνά μόνο στο μαγαζί και μου βοηθάει να μειώσω τον χρόνο που χρειάζομαι για τις παραγγελίες και τις παραλαβές. Έτσι, κρατώ την αποθήκη μου αποτελεσματική, χωρίς παντάρες και παραπανήσιο απόθεμα. Από οπουδήποτε, ελέγχω το ταμείο και τις βάρδιες. Ανακαλύπτω τα πάντα για την επιχείρησή μου, μελετώντας στατιστικά και αναφορές ακριβίας. Βρίσκω τρόπους να αυξάνω τις πωλήσεις μου και να μειώνω τα κόστη μου. Είμαι περήφανος που γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος επαγγελματίας. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που έχω οργανώσει τη δουλειά μου. Είμαι περήφανος που μπορώ να κερδίζω περισσότερα. Η μικρή λιανική είναι μια καθημερινή μάχη. Η Intail με βοηθάει να την κερδίζω. Οπότε μέσα σε ένα δίλεπτο αυτό το πράγμα κάνουμε. Τι κάνουμε δηλαδή, εξυγχρονίζουμε
έναν κλάδο ο οποίος ήταν εντελώς παραδοσιακός στον τρόπο που λειτουργούσε, ο οποίος είναι ο κλάδος των ψηλικών περιπτέρων mini market, αυτό που ονομάζουμε είτε convenience retail είτε traditional retail. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι τους παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης, μέσω του οποίου πολύ εύκολα μπορούν να οργανώσουν όλο τους το κατάστημα και όλες τις βασικές λειτουργίες ενός τέτοιου καταστήματος. Η πλατφόρμα μας αποτελείται από το κομμάτι του ταμείου, αυτό που λέμε, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιεί ο ταμείας για να σκανάρει τα προϊόντα, να βγάλει αυτόματα τις αποδείξεις και να κάνει πολύ πιο γρήγορη και ταχύτατη την πώληση, και από το διαχειριστικό κομμάτι, το οποίο, μέσω του οποίου μπορεί οποιοδήποτε ο διαχειριστής ή ο χρήστης του καταστήματος ή καταστημάτων να διαχειριστεί το μαγαζί του. Δηλαδή να δει τις παραγγελίες, το σύστημα του προτείνει τις παραγγελίες που πρέπει να γίνουν, να δει τα στατιστικά του, να καταλάβει actionable data, πληροφορία δηλαδή για το πώς θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερη και ούτω καθεξής. Bottom line αυτού είναι ότι κάναμε κάτι τρομερά innovative. Όχι. Αυτό το πράγμα είναι σαν αυτό που υπάρχει από τη δεκαετία του 80, τα ERP που λέμε, δηλαδή συστήματα μηχανογράφησης. Η λειτουργικότητα, αν και εδώ πέρα είναι κάπως παραλλαγμένη, αλλά η βασική λειτουργικότητα είναι αυτό το πράγμα, έτσι, ότι μηχανογραφούμε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ανοργάνωτες. Τι σημαίνει μηχανογράφηση? Ότι για κάθε πλέον διαδικασία κρατάς ένα μπούσουλα, να το πω έτσι. Και από εκεί που είχαν απλά ένα ταμείο με 3.000 ευρώ μέσα έξω, δεν ξέρανε που πάει, τι πάει στις προμηθευτές, τι πάει σε χρωστούμενα κτλ. Τώρα πλέον μπορούν να έχουν ένα μπούσουλα. Ενώ δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, τι κάναμε? Ήμασταν στο σωστό timing και εκμεταλλευτήκαμε νέες τεχνολογίες και το διαφορετικό value proposition που λέμε, που προτείναμε στην αγορά, δηλαδή το στοιχείο που μας διαφοροποιούσε από τον ανταγωνισμό, τι ήταν? Ότι προσπαθούσαμε το όλο αυτό το κομμάτι της πολύπλοκης μηχανογράφησης, το οποίο είναι ακριβό, βαρύ, δύσκολο στην κατανόηση και χρειάζεται IT υποστήριξη και εκμάθηση, να το κάνουμε τόσο εύχριστο όσο ένα iPad application ή ένα mobile application. Το οποίο αυτό, όσο απλό και αν ακούγεται, έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω προφανώς. Δηλαδή για να καταφέρεις να παρουσιάσεις, να κάνεις deliver μια τέτοια λύση που είναι τόσο ολοκληρωμένη. Αλλά στην τελική τι λες? Λες τον άλλον ότι πάρει ένα δικό μας κουτάκι, αυτό το Intel Point, βάλ το στο router σου, κατέβασε απλά μια εφαρμογή και θα έχεις όλα αυτά. Καλησπέρα. Δεν πειράζει. Κατέβασε λοιπόν μια απλή εφαρμογή και θα έχεις όλη αυτή τη λειτουργικότητα χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κάτι πολύπλοκο. Οπότε το innovation δεν χρειάζεται να ανακαλύπτει και πάλι τον τροχό για να είναι πραγματικό innovation. Το innovation μπορεί να διαφοροποιεί κάτι, να κάνει κάτι με διαφορετικό τρόπο, με πιο γρήγορο τρόπο, με πιο εύχριστο, με πιο ωραίο για άλλα τύπου business. Αλλά μη σκεφτόμαστε σαν innovation ανθρώπους με ποδιές σε labs και σε εργαστήρια που κάνουν πυρηνική φυσική, έτσι. Προφανώς, εννοείται είναι και αυτό. Και είναι και για το medical, το innovation είναι για πάρα πολλούς κλάδους. Αλλά αυτό που είναι πολύ πιο εύκολα applicable είναι το τεχνολογικό innovation. Και ειδικά σε ένα timing που βρισκόμαστε τώρα, που έχουμε τέτοια κατάλληλα εργαλεία και resources, cloud τεχνολογίες, το κομμάτι του e-learning και της εκπαίδευσης πάνω σε αυτά τα εργαλεία υπάρχει άπλετο στο ίντερνετ. Οπότε το τεχνολογικό innovation είναι αυτό που με τους λιγότερους δυνατούς πόρους και χρόνο, επένδυση δηλαδή, μπορεί να φέρει πίσω εκθετικά αποτελέσματα. Θα απλώσω λίγο τις σκέψεις μου σε αυτό παρακάτω. Να ολοκληρώσω λίγο για το κομμάτι της λύσης, τέλος πάντων, που παρέχουμε. Οπότε, εκτός από το innovation που έχουμε κάνει σε λογική του τι κάνει το σύστημά μας, όπως σας είπα, έχουμε και ένα αρχιτεκτονικό, μια αρχιτεκτονική καινοτομία, που εμείς είπαμε, αντί να έχει servers σε κάθε κατάστημα για να συγχρονίζεις δεδομένα και να κάνεις ένα run, θα παίρνεις ένα πάρα πολύ μικρό, φτηνό hardware από εμάς, είναι ένα πραγματάκι πιο μικρό από το κινητό μου, το οποίο κοστίζει $60,
θα έχουμε βάλει τα πάντα εκεί μέσα, αυτό θα συγχρονίζει με το cloud μας, αυτό θα συγχρονίζει με όλες τις υπηρεσίες μας και τελικά τι δίνουμε στο χρήστη, δίνουμε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε από την αρχή, το plug and play, το οποίο θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί ήταν, γιατί είχαμε αναγνωρίσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κλάδος στον οποίο απευθυνόμαστε ήταν, όπως σας είπα και πριν, το traditional retail. Δηλαδή, δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες που έχουν αυτά τα μικρά καταστήματα, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου γνώση τεχνολογίας, δεν είναι tech savvy, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν complicated, πολύ πράγματα. Οπότε λοιπόν αυτό το αναγνωρίσαμε, κάναμε όλη αυτή την επένδυση και ρίξαμε όλη αυτή τη δουλειά για να φέρουμε αυτό το plug and play που λέμε, το οποίο μας έδωσε και την όθηση μετά στην αγορά, επειδή ήταν μακράν η πιο κατανοητή και απλή λύση για να εφαρμόσει κάποιος την επιχείρησή του. Βέβαια, το business μας δεν βασίζεται μόνο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλη και η επένδυση που έχει γίνει στην εταιρεία και ο λόγος για τον οποίο έχει μεγαλώσει η εταιρεία και τώρα κοιτάζουμε ξένες αγορές, δεν είναι επειδή φτιάξαμε μια πιο advanced ταμιακή μηχανή για τα περίπτερα και τα mini market. Αλλά τι κάνουμε, εμείς βάζοντας την τεχνολογία μας σε αυτά τα καταστήματα και βοηθώντας αυτούς τους ανθρώπους τόσο πολύ να οργανώσουν το κατάστημά τους, στην ουσία δημιουργούμε ένα. Σκεφτείτε το σαν cloud δίκτυο από καταστήματα τα οποία πουλάνε τα ίδια προϊόντα και μπορούν από ένα σημείο και μετά να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Είτε προς τους συνεργάτες τους, προμηθευτές, εταιρείες που κατασκευάζουν τα προϊόντα, είτε και προς τους καταναλωτές. Όσο προχωράει και η τεχνολογία και η εποχή, όλο και περισσότερο, μία από τα προϊόντα, ηλεκτρονικά προϊόντα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πολύ πιο βασικά για αυτό το κανάλι της λιανικής πόλης. Και θεωρούμε ότι όποιος έχει το τεχνολογικό control, να το πω έτσι, αυτών των καταστημάτων, μπορεί να εισάγει καινούργια ηλεκτρονικά προϊόντα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω αυτών των καταστημάτων. Οπότε λοιπόν όλο μας το business model, μένω κορμός του είναι πάντα το τι πράγμα σερβίρουμε, τι δίνουμε στους retailers, στους καταστηματάρχες, αλλά από εκεί και πέρα το εμπλουτίζουμε με άλλες υπηρεσίες, οι οποίες προκύπτουν ενώνοντας όλα αυτά τα καταστήματα μαζί και φτιάχνοντας ηλεκτρονικά δίκτυα καταστημάτων. Δεν ξέρω πόσο να απλωθώ σε αυτό. Μπορώ να το βλέπουμε ένα συνόλο. Όχι ακόμα, στο μέλλον θέλουμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο λέγεται benchmark, έτσι ώστε να κατανοεί ο κάθε καταστηματάρχης πώς πηγαίνει, για παράδειγμα, το κατάστημά του συγκρινόμενο με την ευρύτερη περιοχή. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει access από τον έναν στον άλλον, εννοείται. Και όλο το κομμάτι γενικά και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και όλο το online security κομμάτι είναι by the book 100% και υπάρχει standard process για όλα αυτά τα πραγματάκια. Εντάξει, και οι servers... Ακόμα δεν είναι δίκτυο. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Σε αυτά ακριβώς πάνω δουλεύουμε. Ακόμα δεν το βλέπω όμως. Πιθανό να είναι κάτι από αυτό που σκέφτεστε. Ναι. Ναι. Αυτό είναι ένα μόνο πράγμα. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, η τελευταία μας συνεργασία είναι με τη Viva, για παράδειγμα, και κάνουμε όλο το δίκτυο των καταστημάτων μας σημεία αποδοχής για πληρωμές λογαριασμών. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πάει με τον ένφια του ή με το ΦΠΑ που θέλει να πληρώσει, με το λογαριασμό της τάδε κινητής εταιρείας, και να πάει σε ένα κατάστημα να πληρώσει cash κανονικά τον λογαριασμό του, τον ΟΤΕ του, και ο καταστηματάρης να σκανάρει τον λογαριασμό, να πληρωθεί με το cash και αυτόματα να κάνουμε εμείς το clearance, αυτό που λέμε, να πούμε στον ΟΤΕ ότι πληρώθηκε αυτός ο λογαριασμός από αυτόν τον πελάτη σε εκείνο το σημείο. Αυτό είναι, για παράδειγμα, ένα ενδεικτικό ψηφιακό service, μια υπηρεσία την οποία έχουμε λανσάρει. Κάποια άλλα καινούργια πράγματα αφορούν τα promotions που γίνονται, τα in-store promotions που γίνονται σε αυτά τα σημεία, σε αυτά τα καταστήματα. Με in-store promotions τι εννοούμε? Ότι σε αυτό το δίκτυο τελικά που έχουμε οργανώσει εμείς μπορούμε να στέλνουμε κάποια συγκεκριμένα μηνύματα στον χι καταναλωτή που ψωνίζει εκείνη τη στιγμή, ώστε να ψωνίσει και κάτι συμπληρωματικό παίρνοντας μια έκπτωση, για παράδειγμα, ή έχοντας ένα promotion με κάποιο όφελος δικό του. Οπότε όλη η λογική και η στρατηγική του business βασίζεται πάνω σε αυτό, ότι πώς παίρνεις ένα παραδοσιακό δίκτυο καταστημάτων και μέσω της τεχνολογίας το μετατρέπεις
σε κάτι πολύ πιο advanced και κάτι το οποίο μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, ειδικά με το διαδίκτυο. Παρακαλώ. Θα ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιδέα του δικτύου των μικρών καταστημάτων λιανικής όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι, έχει ενοχλήσει τα ολιγοπόλια, τις μεγάλες αγορές, τα σούπερ μάρκετς, ή ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη δυναμική. Όχι και δεν νομίζω. Δεν νομίζω για ποιο λόγο. Γιατί το retail παγκοσμίως χωρίζεται σε δύο συγκεκριμένους τομείς. Στη μία μεριά έχουμε το modern trade, το οποίο είναι αυτό που λέτε ακριβώς, σούπερ μάρκετ, όλες οι μεγάλες αλυσίδες. Και στην άλλη μεριά έχουμε το traditional trade, το οποίο όμως είναι impulse. Δηλαδή, στο traditional trade μου δημιουργείται εκείνη τη στιγμή μια ανάγκη και επειδή μου προσφέρει το convenience της τοποθεσίας, είναι κάτι δίπλα μου, είναι κάτι ανοιχτό 24 ώρες, θα πεταχτώ για να πάρω ένα, δύο, max, τρία πράγματα σε κάθε μπάσκετ, σε κάθε συναλλαγή. Οπότε, αυτοί οι κλάδοι δεν ανταγωνίζονται τόσο πολύ μεταξύ τους, εκτός από τα τελευταία λίγο χρόνια που, λόγω κρίσης, το κανάλι του mini market έχει πάρει κάποια επισκεψιμότητα, όντως από τα super market. Και αυτό γιατί έχει προκύψει γιατί το κάθε νοικοκυριό προσπαθεί να διαχειριστεί το cash flow το εβδομαδίο, τα λεφτά δηλαδή, τα cash της εβδομάδας και προτιμάει να σπάει τις επισκέψεις του, να επισκέπτεται πολλές περισσότερες φορές μέσα στη εβδομάδα ένα μικρό συνοικιακό μαγαζί, αν και γνωρίζει ότι θα πληρώσει συν 10-15% παραπάνω, αλλά θεωρεί όφελος το ότι θα κοντρολάρει τις αγορές του και θα πάρει απλά τα 4 πράγματα που χρειάζεται. Οπότε την έχουμε δει λίγο αυτή την τάση. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ακόμα σε τέτοιο βαθμό για να πούμε ότι ένας κλάδος δέχεται τόσο πολύ πίεση από τον άλλον. Οπότε είναι περισσότερο συμπληρωματική αυτή η κλάδη. Το καλό με την Ελλάδα βέβαια είναι ότι επειδή κάθε χώρα άσχετα από το οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει και έχει και συγκεκριμένες ευκαιρίες. Και η Ελλάδα για μας, για αυτό που θέλαμε να κάνουμε, ήταν ιδανικό περιβάλλον. Γιατί το traditional retail, αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο στην Ελλάδα. Δηλαδή τα σούπερ μάρκετ όλα κάνουν 10 billion, 10 δις το χρόνο. Τα mini market κάνουν τώρα κοντά στα 7,5 με 8. Οπότε δηλαδή μιλάμε για δύο αγορές που είναι σχεδόν εισάξιες. Απλά από τη μία πλευρά έχεις 8 ονόματα, τα πολύ μεγάλα που τα διαχειρίζονται, και από την άλλη πλευρά έχεις 25.000 μικρούς επιχειρηματίες. Οπότε αυτή ήταν και η ευκαιρία και γι' αυτό θέλαμε, πέρα προφανώς ότι είμαστε όλοι από εδώ, αλλά ήταν ιδανικό για μας να είναι proof of concept market η ελληνική αγορά. Δηλαδή και την κατανοείς καλύτερα και μπορεί να έχεις και πιο καλή πρόσβαση, ειδικά στην αρχή. Όποιος θέλει να επιχειρήσει, η φάση είναι κάπως έτσι, στην αρχή ειδικά. Και μην νομίζετε ότι στο σούμο είμαστε όλοι από αυτή την πλευρά, έτσι. Θα πάω τώρα λίγο στο κομμάτι της ιστορίας, το πώς ξεκινήσαμε. Ή μάλλον όχι, δώστε μου ένα λεπτάκι. Πριν πάω σε αυτό να σου πω, εδώ που έχουμε φτάσει να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου στο προηγούμενο, είναι ότι τελικά λοιπόν, με αυτό το προϊόν και με αυτό το business και τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει μία εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή απασχολεί 28 άτομα προσωπικό. Οι περισσότεροι είναι engineers κιόλας και προγραμματιστές ή δουλεύουν πάνω στο προϊόν. Με πάρα πολύ ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, με πολύ καλά μισθολόγια, με έναν πάρα πολύ καλό χώρο εργασίας, επειδή όλο αυτό το πράγμα είναι μέσα στη φιλοσοφία μας, έτσι. Εμένα, από πριν ξεκινήσω ακόμα, με εκνεύριζαν πάρα πολλά πράγματα συγκριτικά, σχετικά με το επιχειρήν και το πώς, τέλος πάντων, δουλεύουν οι εταιρείες εδώ στην Ελλάδα και είχα βάλει και ένα βέτο κιόλας στους γονείς μου. Λέω, okay, και το πτυχίο να πάρω εγώ σε εταιρεία θα πάω να δουλέψω maximum 2 χρόνια. Λέω, δεν αντέχω παραπάνω. Γιατί απλά δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα είτε από άλλους συμφοιτητές είτε από κάποιο άλλο περιβάλλον εργασίας. Και σκεφτόμενος λίγο πιο ρομαντικά στο μυαλό μου, βλέποντας πράγματα τύπου Google, τύπου τέτοια παραδείγματα εταιριών, δεν μπορούσα να συμβιβαστώ πολύ με το ότι θα πάω να κάνω απλά μια corporate καριέρα. Οπότε λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ, έχουμε όπως σας είπα 28 ανθρώπους. Το προϊόν μας είναι market leader στη συγκεκριμένη αγορά. Σύντομα το δίκτυό μας θα μετράει 1000 καταστήματα και πλέον στην ελληνική αγορά. Και το σημαντικό είναι ότι μεγαλώνουμε 100% χρόνο με το χρόνο. 100% μεγαλώνουμε και στο δίκτυο των καταστημάτων των πελατών μας δηλαδή, και στο revenue, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Και αυτός είναι ένας ρυθμός ανάπτυξης που ειδικά αυτές τις περιόδους και αυτές τις εποχές είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να πιαστεί. Τι υπάρχει μεθοδότηση και να το πούμε.
Αυτό ήταν το επόμενο ακριβώς βουλευτικό που θα έλεγα. Τα χρηματοδοτικά στάδια ξεκίνησαν. Τώρα, αυτό θα το μπλέξω λίγο και με μία συμβουλή. Τα χρηματοδοτικά στάδια γενικά, κάποιοι από εσάς μπορεί να τα γνωρίζετε, είναι ότι από τη στιγμή που έχω μία ιδέα και προσπαθώ να υλοποιήσω μία ιδέα, έχω στην αρχή τα 3F που λέμε, ότι ψάχνω να βρω κάποια λεφτά από friends, family and fools, κάποια πολύ λίγα λεφτά, τα οποία θα με βοηθήσουν να φτιάξω ένα μικρό προϊόν, αυτό που βαφτίζουμε MVP, έτσι ώστε να δοκιμάσω με τις δικές μου δυνάμεις το αν θα βρω κάποιον χρήστη, κάποιον πελάτη να το πληρώσει και να έχω το validation του μοντέλου μου. Δηλαδή να έχω ένα, αυτό που λέμε, ένα business case. Έφτιαξα κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, αυτό το νεράκι και έχω βρει τον κύριο Πρίτανη να πληρώσει 20 cents. Οπότε αμέσως έχω ένα business case. Οπότε λοιπόν στο πρώτο στάδιο αυτών των friends and family, προχωρήσαμε σε αυτό το στάδιο ενώ είχαμε ήδη φτιάξει ένα beta προϊόν και είχαμε βρει ήδη τον πρώτο πελάτη. Οπότε όταν βρήκαμε ήδη τον πρώτο πελάτη χωρίς να έχουμε πάρει άλλα λεφτά, η όλη αρχική επένδυση είχε γίνει 50 ευρώ το πρώτο ρίσκο που είχαμε πάρει. Το οποίο ήμασταν εδώ στο Βόλο καλή ώρα, μαζί με τον συνεργάτη μου και τον συνιδρυτή τον Κώστα τον Καζανή και συμφοιτητή στα δίκτυα. Και παρατηρήσαμε ένα συμβάν, λίγο να σου πω το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Παρατηρήσαμε ένα συμβάν όταν πηγαίναμε μια μέρα στην αίθουσα για μάθημα. Είδαμε δύο καλοντυμένους, έτσι κοστομαρισμένους κυρίους να παίζουν ξύλο έξω από ένα μικρό μίνι μάρκετ. Εδώ πέρα, ήταν. Όχι ολκού. Στην Ιάσον. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν παίζαν ξύλο, επίση κλασικοί σαν Έλληνες, καθίσαμε να παρατηρήσουμε για ποιο λόγο τσακωνόντουσαν. Αποδείχθηκε ότι αυτοί ήταν merchandisers, ήταν πολιτές πολυεθνικών εταιριών και τσακωνόντουσαν για το ποιος θα βάλει τις τσίχλες του πιο κεντρικά στο σημείο της συναλλαγής. Ξύλο, παιδιά. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο ερέθισμα. Και λέγαμε, αυτό μετά οδηγήθηκε σε μια σκέψη ότι κοίτα πώς γίνεται μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να στέλνουν corporate ninja σε αυτά τα μικρά ψηλικά και να παίξουν ξύλο για το ποιος θα βάλει τις τσιχλίτσες 20 πόντους πιο εδώ. Οπότε λέμε εδώ πέρα, αυτή η σχέση έχει μια δυσλειτουργία, κάτι είναι σπασμένο έτσι. Δεν μπορεί αυτό να ανήκει σε οποιαδήποτε σελίδα business plan πολυεθνικής εταιρείας. Τι στέλνουμε κόσμο στα καταστήματα και τσακώνεται. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο έτσι, ερέθισμα. Μετά από αυτό, προφανώς το δεύτερο βήμα ήταν να κάτσουμε να ψάξουμε, να δούμε στο Google αν υπάρχει κάτι τέτοιο, να παρατηρήσουμε, να βλέποντας μαγαζιά χρησιμοποιούν κάτι σε μορφή τεχνολογίας αυτά τα καταστήματα. Και από τη στιγμή που δεν είδαμε ούτε ότι υπήρχε κάποιος δυνατός παίκτης που να έχει πάρει την αγορά και ούτε εκ παρατήρησης να δούμε ότι χρησιμοποιούν όντως κάποια τεχνολογία αυτά τα μαγαζιά, το αμέσως επόμενο πράγμα που κάναμε ήταν να κάνουμε εδώ στο Βόλο μία έρευνα. Φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό σε διάστημα μια μισή μέρα, έτσι. Δεν είναι project να το δουλεύει εβδομάδες και τέτοια. Είναι μπαμ τα πράγματα. Ένα ερωτηματολόγιο, μια τσαντούλα. 55 σημεία είχε συγκεκριμένα ο Βόλος. Τα έχουμε επισκεφθεί όλα με τα πόδια κανονικά. Και τους παρουσιάζαμε ένα υποθετικό προϊόν. Και τους λέγαμε, αυτό είναι το προϊόν μας. Αυτό είναι το προϊόν αυτής της εταιρείας. Και κάνει αυτό, και κάνει αυτό. Μήπως λείπει κάτι που θα θέλατε να κάνει επιπλέον. Feedback. Πώς σας ακούγεται, θα το χρησιμοποιούσατε να μας το φέρω να το δείτε? Ναι, βεβαίως. Θα πληρώνατε 1.200 ευρώ? Μάλλον ναι. Μέσα σε μια μισή μέρα από ιδέα, αυτό το πράγμα, είχαμε actual feedback από μια πόλη ότι ναι, κατά 78% θα αγοράζαν ένα τέτοιο προϊόν και θα το χρησιμοποιούσαν. Αυτό είναι απίστευτο βήμα και είναι μια μισή μέρα μετά την ιδέα, έτσι. Δεν χρειάζεται αυτό το brainstorming του αέναο και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα πράξης. Οπότε λοιπόν, αφού έγινε όλο αυτό το πραγματάκι και φτιάξαμε και με τις γνώσεις που είχαμε μόνο ένα beta προϊόν, μετά ήρθε η πρώτη πηγή χρηματοδότηση που ήταν κάποια πολύ λίγα λεφτά, από 3.000 ευρώ βάλαμε ο καθένας, απλά για τη σύσταση της εταιρείας, επειδή είχαμε βρει ήδη τον πρώτο πελάτη, ο οποίος θα μας πλήρωνε. Οπότε αφού βρήκαμε τον πελάτη, μετά τρέξαμε κατευθείαν να φτιάξουμε την εταιρεία. Ήταν ένα κατάστημα περίπτερο στη Λιβαδιά. Ο κύριος Σορκόπουλος, πολύ ωραίος. Ο οποίος μας βρήκε από το ίντερνετ, επειδή εμείς είχαμε φτιάξει ήδη ένα site, για να καταλάβουμε το traffic, τι ψάχνει ο κόσμος, τι θα λέει το site μας. Οπότε ήμασταν ήδη και έξω τους τελευταίους 6 μήνες.
άσχετα το ότι φτιάχναμε ακόμα το προϊόν. Οπότε λοιπόν το πρώτο funding ήταν αυτά τα 3.000 που βρήκε ο καθένας μας από δικούς μας ανθρώπους. Ο πρώτος μου επενδυτής είναι και εδώ πέρα μέσα στην αίθουσα, είναι η θεία μου η Νό. Και σήμερα είμαι λίγο πιο έτσι, έχω λίγο track επειδή έχω τρεις ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι οι δύο θείες μου και εσείς, εξαδερφούλα μου. Οπότε ο πρώτος investor είναι μαζί μας. Δεν έχει πάρει ακόμα τα returns, αλλά κάπως θα το φτιάξουμε κι αυτό νομίζω. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αφού περάσουμε το πρώτο στάδιο της χρηματοδότησης των Friends and Family, μετά έρχεται το επόμενο στάδιο, το οποίο μπορεί να είναι pre-seed, seed, αυτό που λέμε σποράς, Series A, B, C, D κλπ. Κλπ. Που πάμε σε πιο institutional επενδυτές, επενδυτικές εταιρείες κλπ. Κλπ. Εμείς αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτό το πρώτο γύρο, μετά κάναμε έναν γύρο χρηματοδότησης από ελληνικό VC και διάφορους επενδυτικούς αγγέλους, το οποίο ήταν $1 εκατομμύριο. Και πέρυσι κλείσαμε το δεύτερο γύρο μας, το οποίο ήταν seed για μας, από Ευρωπαίους επενδυτές, το οποίο ήταν το ύψος $2 εκατομμυρίων. Οπότε συνολικά είμαστε στα 3 εκατομμύρια πάνω κάτω δολάρια σε funding αυτή τη στιγμή. Βέβαια τώρα είμαστε ακριβώς στο step που πάμε για το international expansion, οπότε σε συγκεκριμένες αγορές θέλουμε να επεκτείνουμε το business και προφανώς θα κυνηγήσουμε και έναν επιπλέον γύρο χρηματοδότησης, γιατί κάθε βήμα που κάνεις επιχειρηματικό χρειάζεται και καύσιμο. Έτσι. Το καύσιμο αυτό μπορεί να προέρχεται είτε από τις πωλήσεις σου, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση, είτε συνδυαστικά από αυτά τα δύο πράγματα, και αυτό είναι που κάνουμε κι εμείς. Οπότε πιάνοντας τώρα πάλι λίγο πίσω την ιστορία από το πώς ξεκίνησε. Όταν ξεκινήσαμε, καλός ή κακός, δεν υπήρχε όλο αυτό το hype περί startup. Η λέξη startup δεν έπαιζε, νομίζω, στην Ελλάδα γενικά. Οπότε η εικόνα ήταν εντελώς έτσι. Όχι ότι έχει αλλάξει τώρα έτσι. Και πάλι, όποιος δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή πάει να επιχειρήσει, είναι εδώ πέρα και απέναντί του έχει ένα τέρας. Έτσι. Αυτό το τέρας μπορεί να είναι το κράτος το ίδιο, ο ανταγωνισμός. Από εμπόδια μπορώ να σας απαριθμίσω όσα θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, όταν ακούω κάποιον να μου λέει θα ήθελα πολύ να κάνω μια εταιρεία, αλλά η γραφειοκρατία είναι απίστευτη στην Ελλάδα. Όποιος νομίζει ότι η γραφειοκρατία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει για να φτιάξει εταιρεία, πλανάτε πλάνη νυχτρά. Η γραφειοκρατία είναι ένα inconvenience, μια μικρή δυσκολία, είναι μια ενόχληση. Το οποίο θα ξοδεύσει λίγο παραπάνω χρόνο και ίσως χρήμα στην αρχή. Λογικό, ναι, όντως έχουμε πολύ. Είναι αρκετά hostile το περιβάλλον το γραφειοκρατικό, το ελληνικό, ειδικά συγκριτικά με το έξω. Αλλά και πάλι δεν είναι αυτό. Δεν είναι λόγος κάποιος να μην επιχειρήσει έτσι. Μην έχουμε αυταπάτες. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα τέρατα, όπως σας είπα. Ο ανταγωνισμός είναι η τεχνολογία που τρέχει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι να έχουμε όλοι το εσωτερικό, το drive, το κίνητρο αυτό που θα μας οθήσει να κάνουμε πρώτα απ' όλα, πρώτον, να αναγνωρίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα στον κόσμο μας και όχι να δημιουργούμε προβλήματα για να λύνουμε. Δεύτερον, να προτείνουμε μια λύση η οποία έχει κάτι το μοναδικό, έτσι ώστε να κερδίσουμε τα τέρατα όλα του ανταγωνισμού. Τρίτον, να το κάνουμε αυτό το πράγμα valid, ότι όντως, okay, καλά τη σκέφτηκα εγώ αυτή τη λύση μου, αλλά μπορώ να τη φτιάξω, έστω σε μίνιμουμ μορφή, και μπορώ να την πουλήσω κάπου ή να δείξω πώς θα βγάλω λεφτά. Τέταρτον, αυτή τη λύση μου να τη μετατρέψω σε vision, σε όραμα. Και αυτό είναι και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, έτσι. Γιατί πρώτον αυτό είναι τζάμπα, αλλά και δεύτερον αυτό το όραμα σε οδηγεί μετά σε όλη την πορεία της εταιρείας σου. Γιατί το να πούμε για παράδειγμα ότι το Instagram είναι μια εφαρμογή φίλτρων σε φωτογραφίες και δημοσίευση φωτογραφιών. Okay, είναι μια εφαρμογή. Το να σου πει κάποιος όμως ότι το Instagram είναι το photo album της ζωής σου και ότι όλη σου η φωτογραφική ζωή είναι εκεί πέρα πλέον, αυτό είναι huge, έτσι. Δηλαδή, αλλάζει πολλά πράγματα. Η διαφορά αυτών των δύο είναι τζάμπα. Απλά κάποιος κάθισε και σκέφτηκε ότι θα φτιάξει το φωτογραφικό album του μέλλοντος.
και θα το πει έτσι και θα το ποτίσει στην οτροπία των ανθρώπων που δουλεύουν για αυτόν, στους επενδυτές του, στους πελάτες, στους χρήστες, τα πάντα. Οπότε το κομμάτι του να μετατρέψουμε τη λύση σε vision είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που επίσης παραμένει το true north κατά την πορεία της επιχείρησης και του business μας. Δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει κάθε δίμηνο σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, οι δυνατοί ηγέτες πρέπει να μπορούν να κάνουν adapt, να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, έτσι ώστε όποτε πρέπει να στρίβουν λίγο το καράβι του vision. Οπότε προφανώς δεν είναι κάτι ευαγγέλιο, έτσι. Μετά το vision, το επόμενο πολύ σημαντικό πράγμα προφανώς είναι αυτό που λέμε go to market. Okay. Βρήκα ένα πρόβλημα, προτείνω μια λύση, θα φτιάξω ένα minimum προϊόν, το οποίο θα καλύπτει αυτά τα δύο βασικά πράγματα που έχω αναγνωρίσει. Αυτό είναι το όραμά μου για να το κάνω πάρα πολύ μεγάλο. Πώς θα βρω χρήστες ή πώς θα βρω πελάτες. Και εκεί πέρα σε οποιοδήποτε στάδιο, είτε κάτι ξεκινάει τώρα στην πρώτη μέρα, είτε κάτι είναι που δουλεύει και θέλει να μεγαλώσει κι άλλο, αυτό το πράγμα, το go-to-market plan, είναι αυτό που βλέπω και σε DEX και σε παρουσιάσεις, συγγνώμη, άλλων ανθρώπων, ότι το παραμελούν αρκετά. Ενώ είναι από τα πιο βασικά πράγματα, έτσι. Γιατί αν δεν ξέρεις πώς θα βρεις τους χρήστες σου ή τους πελάτες σου, δεν γίνεται να πας πουθενά. Και αυτό που βλέπω πολλές φορές και με στεναχωρεί είναι ότι ειδικά σε καινούργια applications και τέτοια έχουν όλοι το virality factor. Θα φτιάξω κάτι τόσο cool που θα το δείξω σε κάποιους και από εκεί και πέρα. Δεν γίνεται. Αυτά είναι μία στο εκατομμύριο. Έτσι. Έχει γίνει με ένα Snapchat, ένα Facebook και ένα Instagram. Δεν μπορούμε να βασιστούν επιχειρηματικά μοντέλα πάνω σε αυτό το πράγμα. Οπότε αυτά είναι τα πιο σημαντικά συστατικά για να ξεκινήσει κάποιος. Και στο... Τι σας έλεγα μετά. Ωραία. Αυτό είναι το πώς ήταν σε πρώτη φάση το προϊόν μας. Το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Ήταν και πάλι προσπάθεια δύο ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ακόμα και τώρα φαίνεται αρκετά decent. Οπότε είμαστε αρκετά περήφανοι. Όταν το βγάλαμε όμως αυτό, προσπαθούσαμε με τους περιορισμένους πόρους που είχαμε τότε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα δεχόταν κάποιος να αγοράσει, αυτό που είπα και προηγουμένως, έτσι. Και τότε αυτά ήταν τα όρια μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν βγήκαμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα προϊόν που δεν κάνει όλη τη δουλειά. Αντιθέτως, προσπαθήσαμε να γυρίσουμε τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, να τονίσουμε για παράδειγμα την απλότητα και την ευχρηστία, και όχι να πούμε ότι του λείπουν τέσσερα βασικά πράγματα. Και ο τίτλος έτσι του Minimum Viable Product που λέμε είναι ότι όταν πας να φτιάξεις κάτι με τους πόρους που έχεις, προσπάθησε, στα αγγλικά λέγεται build half a product, don't build a half-ass product. Δηλαδή, αναγνώρισε τα δύο από τα 10 πράγματα που σκέφτεσαι ότι θες να φτιάξεις και φτιάξε αυτά πάρα πολύ καλά, αλλά μην φτιάξε ένα κουτσουρεμένο μισό προϊόν παντού με ατέλειες. Οπότε, focus σε αυτό που λέγαμε και πριν, στο value proposition, σε αυτό που θέλουμε να προτείνουμε στο χρήστη μας. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα λέω για να τονίσω και πάλι ότι με τα τεχνολογικά business και με αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις είναι απίστευτα πιο εύκολο, δεν είναι εύκολο γενικά, είναι απίστευτα πιο εύκολο από το να ξεκινήσεις ένα άλλο παραδοσιακό business ίδιου μεγέθους. Δεν λέμε να ξεκινήσεις ένα mini market. Για παράδειγμα, ένα mini market είναι σχετικά εύκολο, πρέπει να έχεις 30-40 χιλιάδες, να πάρεις απόθεμα και να βρεις ένα χώρο. Αλλά για να φτιάξεις ένα business το οποίο να έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει από τους δύο ιδρυτές στα 10 άτομα σε ένα χρόνο, στα 28 άτομα μετά από 3-4 χρόνια και να το οραματίζεσαι να πάει στα 300 ή στα 500, ξεκινώντας σαν δύο φοιτητές εδώ στο Βόλο, στα ίδια έδρανα που πραγματικά δεν είχαμε μία και σκεφτόμασταν απλά ιδέες του πώς θα βγάλουμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας για να βγάλουμε κάποια λεφτά. Η τεχνολογία παρέχει όλο αυτό το πλαίσιο, όλη αυτή την υποδομή, όλα αυτά τα εργαλεία, έτσι ώστε όποιος θέλει πραγματικά να εμβαθύνει και να κυνηγήσει κάτι τέτοιο, να το επιτρέπει. Δεν υπάρχει άλλος τομέας που πραγματικά να μην
έχεις τίποτα και να μπορείς να δημιουργήσεις κάτι τέτοιο που μπορεί να μεγαλώσει τόσο εκθετικά. Και αυτό πρώτον το οφείλουμε, ξαναλέω, ξεκάθαρα στα cloud εργαλεία, στη cloud υποδομή. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί αντί να χρειάζεται οποιοδήποτε να κάνει επένδυση σε servers, να αγοράσει σίδερο που το λέμε εμείς, μπορεί να κάτσει να φτιάξει την εφαρμογή του μέσα από σχετικά εύκολο προγραμματιστικό περιβάλλον και επιλέγοντας έναν provider cloud να πει ανάλογα με τη ζήτηση που θα έχω, να θέλω αυτούς τους servers ή αυτή τη δυνατότητα ή οτιδήποτε. Απλά γύρω από το όλο το startup, το οικοσύστημα αυτό, υπάρχουν οι βοηθητικοί και υποστηρικτικοί μηχανισμοί και πλέον αρχίζουν και δημιουργούνται και στην Ελλάδα. Προφανώς σε πιο ανεπτυγμένες χώρες τύπου Γερμανία, τύπου Αγγλία, τύπου Αμερική, εννοείται όλο αυτό το οικοσύστημα είναι κάτι το οποίο σε οθεί αρκετά πιο εύκολα από μόνο του. Γιατί μπορείς, άμα βρεις επενδυτή από τους πρώτους μήνες, για παράδειγμα, από τον πρώτο χρόνο, να έχεις όλη την υποστήριξη στο accounting, τη νομική, το ένα το άλλο και τη συμβουλευτική, έτσι, που είναι και το πιο βασικό κομμάτι. Στην Ελλάδα, το καλό και ταυτόχρονα πάλι και κακό και εδώ, τα τελευταία χρόνια, είναι ότι τώρα πλέον υπάρχει, υποβόσκει λίγο αυτό το πράγμα σχετικά με το startup. Το ακούτε να παίζει σε αρκετά media. Το awareness, αυτό που λέμε, δηλαδή η πληροφόρηση έχει προχωρήσει και γνωρίζουμε πλέον όλοι μας ότι δεν έχει σημασία αν έχω τελειώσει, αν έχω κάνει PhD, αν δουλεύω 10 χρόνια σε εταιρεία. Μπορώ, άμα θέλω και έχω το drive και έχω μια καλή ιδέα την οποία προτίθεμαι να υλοποιήσω, μπορώ να προσπαθήσω για να τα καταφέρω. Αυτό το πράγμα όμως δεν υπήρχε 6-7 χρόνια πριν. Τότε ήταν πολύ πιο σουρεαλιστικό το να πει κάποιος θα ξεκινήσω χωρίς τίποτα και θα πάω να φτιάξω ένα business. Έτσι. Οπότε αυτό είναι το καλό που έχει φέρει όλο αυτό το trend των startups. Επίσης έχουν δημιουργηθεί κάποια συγκεκριμένα επενδυτικά funds, τα οποία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, επειδή είναι επενδυτικές εταιρείες οι οποίες ρίχνουν χρήματα και κάνουν επενδύσεις σε συγκεκριμένου τέτοιου τύπου εταιρείες τεχνολογίας. Και αυτά τα funds, και για όσους κάνουν το μάθημα των επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, ωραία, είναι το ένα της μορφής των Jeremy, τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτό το θεωρώ ένα πάρα πολύ έξυπνο εργαλείο, γιατί τι έκανε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να δίνει χρήμα στο κράτος και να λέει στο κράτος δώσ' το σε ΕΣΠΑ, το οποίο ΕΣΠΑ πώς δουλεύει, δεν έχει σημασία τι προϊόν έχεις, δεν έχει σημασία αν ξέρεις να βρίσκεις πελάτες, αν το πουλάς σε σωστή τιμή, αν τους εξυπηρετείς σωστά, φτιάξε ένα ερωτηματολόγιο, βάλε εκεί δύο box, πότε φτιάχτηκε η εταιρεία, κάνε ένα τίκ εδώ, ένα τίκ εκεί, πάρε 200 χιλιάρικα για να κάνεις αυτό υποτίθεται, έπαιρνε καγένο άλλος. Δεν το εξέτασε κανείς μετά από κάποια χρόνια. Οπότε το ΕΣΠΑ ήταν κάτι και είναι κάτι, θεωρώ, εντελώς σπασμένο. Η διαφορά των Jeremy Funds, των επενδυτικών αυτών σχημάτων, ενώ συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαχείριση αυτού του επενδυτικού ταμείου την έχουν ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε τι έκανε αρκετά έξυπνα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αναγνώρισε ότι σε χώρες σαν τη δικιά μας είναι πολύ αυξημένο το ρίσκο για τους επενδυτές να επενδύσουν σε τέτοιες εταιρείες τεχνολογίας, για παράδειγμα. Γιατί είναι πολύ αυξημένο? Γιατί δεν έχουμε κάποιο track record να πούμε ότι έχει βγει κανένα Facebook από εδώ ή κανένα Twitter. Έτσι, είναι κάτι το οποίο ξεκινάει τώρα. Οπότε μοιραία θα κεγόντουσαν περισσότερα λεφτά για να βγουν οι σωστές εταιρείες. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε τα μισά λεφτά στους επενδυτές και σου λέει: βάλε εσύ 3 εκατομμύρια, θα σου βάλω εγώ άλλα 3 για να μειώσουμε το ρίσκο. Κάπως έτσι. Το σωστό όμως είναι, το καλό σε αυτό είναι ότι ήταν ιδιωτική διαχείριση και όταν έχεις ιδιώτη επενδυτή, νοιάζεται για αυτά τα πράγματα που σας είπα πριν. Το αν έχεις καλή ομάδα, αν έχεις καλό προϊόν, αν μπορείς να βρεις καλούς πελάτες και αν αυτό που φτιάχνεις είναι κάτι το οποίο θα φέρνει κέρδη και μπορεί να μεγαλώσει εκθετικά. Το όλο κομμάτι των Jeremy Funds νομίζω θα το συνεχίσει ούτως ή άλλως, επειδή ο πρώτος κύκλος των επενδυτικών αυτών των εταιριών έχει κλείσει, δηλαδή έχουν διαθέσει κοντά νομίζω στα 50 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε, ή και κάτι παραπάνω, κάπου εκεί. Και νομίζω θα συνεχιστεί και με ένα Jeremy 2, από ό,τι άκουσα, χωρίς να είναι κάτι επιβεβαιωμένο. Αυτό ήταν σημαντικό και είναι πάρα πολύ καλό και αρχίζει και κινητοποιεί και άλλες
επενδυτικές εταιρείες, οι οποίες χωρίς τη στήριξη, τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζουν και μπαίνουν στο κομμάτι της τεχνολογίας. Οπότε λοιπόν, για όσους σκέφτονται γενικά να ξεκινήσουν τώρα, είναι δύο πραγματικότητες. Είναι η μία, ο ρεαλισμός ο ελληνικός, η οικονομία μας, ότι όλο αυτό το πράγμα δεν πάει καλά, προφανώς που δεν πάει καλά, το κομμάτι της ανεργίας και. Και απ' την άλλη είναι έτσι αυτή η μικρή στρατιά μικρών startup εταιριών, άλλες σε πολύ πιο αρχικά στάδια, άλλες σε λίγο πιο προχωρημένα, οι οποίες αντί να βασιστούν στο κομμάτι να είναι άνθρωποι που αντί να πούνε θα πάω να προσληφθώ στο δημόσιο ή θα κυνηγήσω καθαρά corporate ή ακαδημαϊκή καριέρα, προσπαθούν να κάνουν κάτι δικό τους και σε πρώτη φάση να φτιάξουν τη δικιά τους θέση εργασίας, σε δεύτερη φάση να φτιάξουν και άλλες 10 θέσεις εργασίας και άμα αυτό το πράγμα πετύχει να φτιάξουν άλλες 300 ή 1000 θέσεις εργασίας. Και αρχίζει σιγά σιγά, βήμα-βήμα και δημιουργείται και αυτή η υποστηρικτική δομή που σας είπα ότι υπάρχει ήδη στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν όντως δημιουργήσει κάποιος κάτι καλό, θα μπορεί να έχει κάποια πρώτη βοήθεια από τους επενδυτές του, θα μπορεί να μπει και σχετικά εύκολα σε κάποια θερμοκοιτίδα, σε αυτά τα incubators που μπορεί να έχετε ακούσει, σε αυτά τα accelerators, έτσι ώστε να έχει την πρώτη υποστήριξη σε advice, σε πρόσβαση σε τεχνολογία, σε εργαλεία, σε υπηρεσίες δωρεάν, για να μπορέσει πιο εύκολα να κάνει το πρώτο βήμα. Αυτό που πριν από 6-7 χρόνια ήταν άθλος ή μαραθώνιος, πλέον έχεις κάποιους ανθρώπους και κάποιες δομές στην ελληνική οικονομία να σε πάρουν λίγο από το χεράκι. Αυτό βέβαια εγκυμονεί και έναν άλλον κίνδυνο, έτσι, ότι όταν ακολουθείς μόνο αυτό το path, έτσι, ότι θα έχω εγώ μια ιδέα, θα κάτσω να τη σκεφτώ, να κάνω ένα brainstorming και θα μπω σε ένα incubator και θα βρω και μια ομάδα και θα είμαστε εκεί πέρα, θα μας πληρώνουν για 6 μήνες τέλος πάντων να κάνουμε design της εφαρμογής. Αυτό σε βάζει λίγο σε μια γυάλινη σφαίρα. Και μπορεί να δεις πολλές φορές σχήματα που βγαίνουν από τέτοιες δομές να χάνουν λίγο επαφή με την πραγματικότητα και να μην χτίζουν χαρακτήρα αυτό που λέω. Γιατί αν δεν έχεις λίγο και τη δυσκολία και δεν σε ζορίζει κάτι, κρατάς μόνο το ρομαντικό κομμάτι του startup. Αυτό το whiteboard, brainstorming, συζητήσεις επί συζητήσεων, να το φτιάξουμε έτσι, να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Ενώ άμα είσαι από day one στο πραγματικό κόσμο και πρέπει να πληρώσεις τον πρώτο σου υπάλληλο που έχεις προσλάβει και έχεις 2 ευρώ στο ταμείο, θα πας να περπατήσεις δηλωσίων πάνω κάτω, να προσπαθήσεις να πείσεις κάποιους να αγοράσουν το προϊόν σου, να πάρεις λεφτά για να μπορείς να συντηρηθείς. Οπότε ενώ μεν είναι πάρα πολύ σωστές και καλές αυτές οι δομές που χτίζονται, πρέπει πάντα έτσι ο κάθε επιχειρηματίας να χτίζει δυνατό χαρακτήρα και αυτό πιστεύω για μένα το μεγαλύτερο σχολείο που έχω περάσει είναι το door-to-door, η πώληση door-to-door του προϊόντος. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει σαν μάθημα, είναι master ολόκληρο. Αν κάνετε, ειλικρινά σας μιλάω, ένα μήνα door-to-door πωλήσεις, είναι ένα ολόκληρο μάστερ. Από κινησιολογία, επικοινωνία, επιχειρηματολογία, ψυχολογία. Ειλικρινά, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα κάνω παιδιά και οικογένεια, άσχετα από το τι θα κάνουν στη ζωή τους, σε κάποια φάση της ζωής τους, μετά από πανεπιστήμιο θα τους βάλω να κάνουν door-to-door, σας το ορκίζομαι. Οπότε λοιπόν πρέπει πάντα να. Και βέβαια. Είχα να ρωτήσω και προηγουμένως. Το go to market που είπες, έτσι, τώρα για αυτό μιλάμε. Όταν τώρα ξεκινάς από κάτι το οποίο είναι μια ωραία ιδέα, αλλά πρέπει να μπει στην αγορά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο πώς το κάνατε αυτό το door to door. Ήταν, βρήκατε κάποιον άλλο τρόπο διαφήμιση, βασιστήκατε στο ίντερνετ, στα πολιτεία. Ποιο συνδυασμό. Στην αρχή, παρόλο που ο κλάδος ήταν παραδοσιακός, εμείς βλέποντας κάποιους ανταγωνιστές, οι οποίοι δεν ήταν πολύ δυνατοί στον κλάδο, ήταν κλασικές, πολύ μεγάλες εταιρείες ελληνικές, αλλά στο συγκεκριμένο κλάδο ήταν όχι δυνατοί τέλος πάντων. Οπότε βλέποντας τα website τους, βλέπαμε πώς διαφήμισαν το προϊόν τους για αυτό τον κλάδο, και ήταν μια υποσελίδα της υποσελίδας που έδειχνε απλά έναν τίτλο για ένα προϊόν και είχε 4 bullet points. Και εμείς εκεί πέρα τι λέγαμε. Λέγαμε, OK, από τη στιγμή που έχουμε ένα αβαντάζ, ποιο ήταν το αβαντάζ μου, ποιο αναγνωρίσαμε σαν αβαντάζ σε εκείνη τη φάση, ότι παρόλο που έχουμε ένα σχετικά ελλιπές προϊόν,
αλλά και πιο εύκολα από αυτά που υπάρχουν έξω. Εμείς στοχεύουμε σε αυτήν αποκλειστικά την αγορά, σε αυτό το κομμάτι της αγοράς, αποκλειστικά. Οπότε τι θα κάνουμε, θα παρουσιάσουμε ότι χτίζουμε expertise γύρω από αυτό το συγκεκριμένο κανάλι. Οπότε, τι θα κάνουμε πάλι, θα φτιάξουμε ένα πολύ γεμάτο website που θα εξηγεί ακριβώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο να όταν αναζητεί κάποιος κάτι σχετικά με τα keywords αυτά, να εμφανιστούμε εμείς πρώτοι. Θα βαφτίσουμε το προϊόν μας, όχι cloud, δεν ξέρω εγώ, software, whatever, iKiosk, να μπορεί κάποιος να καταλάβει βλέποντας το iKiosk ότι είναι κάτι φτιαγμένο για αυτό το συγκεκριμένο κλάδο και να πάρουμε ένα marketing advantage από το όνομα. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή ένα πολύ έξυπνο search engine optimization για το οργανικό, επειδή δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε για PPC, για paid διαφημίσεις στην Google. Οπότε καθίσαμε, μάθαμε ποιες είναι οι τακτικές σωστές για να κάνουμε optimize το site μας έτσι. Βγαίναμε σε πάρα πολλά βασικά keywords που θεωρούσαμε ότι θα ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι πρώτοι. Και έτσι έγινε το online. Ήταν νομίζω 55% τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή 55% των πελατών μας είχαν έρθει από το online κανάλι. Ναι, το υπόλοιπο όμως, επειδή δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα, ήταν καθαρά door to door και κάποιος που φτιάχνει το προϊόν του μπορεί να το πουλήσει καλύτερα από όλους, άσχετα αν δεν έχει τις scientific γνώσεις πωλήσεων και μεθοδολογίες πωλήσεων. Έτσι. Επειδή έχεις ένα απίστευτο πάθος. Γιατί το αγαπάς αυτό το πράγμα, το έχεις φτιάξει και αυτό το πράγμα το μεταδίδεις. Γιατί τελικά σε κάθε πώληση πουλάς και τον εαυτό σου. Έτσι. Δεν είναι το product. Πολλές φορές ο άλλος δεν αφιερώνει καν τόσο πολύ χρόνο στο προϊόν. Οπότε λοιπόν το door to door ήταν πάρα πολύ βασικό σε αυτό το πράγμα. Και με το door to door κερδίσαμε τους πρώτους ambassadors, να το πω έτσι, που μέσω word of mouth, δηλαδή επειδή επικοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι προφανώς μεταξύ τους, μας έφερναν και άλλους πελάτες. Οπότε στην αρχή είχαμε αυτά τα δύο κανάλια τα οποία τα τροφοδοτούσαμε. Το door to door το κάνετε μόνοι σας? Στην αρχή ναι, δεν είχαμε κανέναν υπάλληλο. Τώρα το door to door το συνεχίζουμε και είναι ακόμα το πιο δυνατό μας κανάλι και έχουμε δίκτυο full time πολιτών, οι οποίοι επισκέπτονται κανονικά τα καταστήματα και κλείνουν τις πωλήσεις. Και συνεχίζει και το online, απλά επειδή έχουμε επενδύσει αρκετά στο door-to-door, είναι κάτι το οποίο έτσι έχει μεγαλώσει πολύ καλά και είναι το βασικό μας drive κιόλας για το 100% ανάπτυξη που έχουμε χρόνο με τον χρόνο. Όταν είπες για το ερωτηματολόγιο, ρωτήσατε στις ερωτήσεις, ήταν και μια τιμή, θα έδινες τόσα. Ναι. Πώς καταλήξατε? Πολύ ωραία. Αυτό το είχαμε ξαναπεί νομίζω σε ένα άλλο μάθημα. Είναι από τα πιο έτσι ωραία πράγματα, γιατί χωρίς να έχουμε γνώση καθόλου από survey και τέτοια, βάζοντας εγώ τον εαυτό μου στη θέση αυτού που απαντάει κάτι, τα surveys τι κάνουν πάντα? Ρωτάνε πόσα νομίζετε θα μπορούσατε να πληρώσετε για αυτό το προϊόν. Το οποίο θεωρώ είναι η πιο ηλίθια ερώτηση που μπορείς να ρωτήσεις έναν άνθρωπο ever, έτσι. Άμα με ρωτήσει πώς θα μπορεί να πλήρωνε για ένα υποτιθέμενο προϊόν, Α, μπορεί να ντρέπομαι να σου πω χαμηλό για να μην σε προσβάλλω. Β, μπορεί να σου πω πολύ χαμηλό γιατί νομίζω ότι θα επηρεάσω το ερωτηματολόγιο και θα έχω ευκαιρία να το αγοράσω σε πιο χαμηλή τιμή. Οπότε είναι η πιο άθλια, άχρηστη, ηλίθια ερώτηση που μπορεί να βάλει κάποιος σε ένα σερβι. Εμείς τι είχαμε κάνει, είχαμε τα 50 τόσα σημεία, τα είχαμε χωρίσει σε 3 segments. Εμείς ξέραμε περίπου που θέλαμε να είναι η τιμή. Και τα είχαμε χωρίσει λοιπόν σε 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια. Και πώς το ξέραμε? Ξέραμε τι. Πρώτα απ' όλα είχαμε και κόστος hardware. Οπότε αμέσως είχαμε ένα fixed cost για το hardware. Είχαμε δει λίγο τον ανταγωνισμό. Οπότε δεν είναι ότι θα πηγαίναμε με ένα offering 15.000 ή 900 ευρώ. Ξέραμε ότι θα πάμε κάπου από τα 1.000 έως τα 3.000 ευρώ. Οπότε είχαμε χωρίσει τα ερωτηματολόγια και στο ένα group πελατών ρωτάγαμε, το προϊόν αυτό κοστίζει τόσο? Πιστεύετε ότι θα το αγοράζατε, είναι ελκυστικό? Και προσπαθήσαμε να δούμε από τα αποτελέσματα ποια τιμή είχε το μεγαλύτερο acceptance, να το πω έτσι. Οπότε κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Βέβαια στην αρχή, παρόλο που θέλαμε το μοντέλο μας τώρα εννοείται είναι καθαρά συνδρομητικό, έτσι. Είμαστε ένα SaaS business αυτό που λέμε, software as a service. Οπότε δεν αγοράζει κάποιος license, δεν αγοράζει κάποιος το πρόγραμμα, αλλά χρησιμοποιεί μια υπηρεσία η οποία έχει όλα τα updates και τα πάντα αυτόματα. Στην αρχή βέβαια,
Επειδή δεν ήμασταν μια εταιρεία με χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου για να πούμε ότι θα βγούμε κατευθείαν με αυτή την τιμή, έπρεπε να καλύψουμε τα έξοδα τα οποία δημιουργούνταν από την πρώτη μέρα κιόλας της ίδρυσης της εταιρείας. Οπότε είχαμε πάει με μια πολύ πιο υψηλή τιμή και σε λογική one-off. Οπότε σε κάθε πώληση το λογισμικό αυτό το πουλούσαμε 1.200 ευρώ για παράδειγμα. Και μετά είχε και το συμβόλαιο υποστήριξη κλπ. Αλλά αυτά τα λεφτά ήταν αυτά που μας επέτρεψαν να προσλάβουμε τον πρώτο τεχνικό, να πάμε να βρούμε ένα πολύ μικρό πάμφθινο γραφείο. Χωρίς αυτά, στην αρχή του κάθε SaaS business, αυτό που λέμε, δεν γίνεται χωρίς να μην έχει μια βασική κάλυψη των αναγκών του. Ναι, οπότε αυτά για την τιμή. Βασικά, σκοπός ήταν λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το story, για να δημιουργηθούν έτσι ερεθίσματα για ερωτήσεις, για να κάνουμε το session λίγο πιο interactive. Οπότε, feel free, είτε ο κύριος Σταμπουλής μπορεί να κάνει facilitate τη συζήτηση με ερωτήσεις, είτε κατευθείαν. Νομίζω καταλάβατε ότι το MVP δεν είναι ο προκυμότερος παίκτης, είναι το minimum viable product, το ελάχιστο βιώσιμο στην αγορά προϊόν. Δηλαδή, που θα αγοράσει κάποιος γιατί έχει μια ελάχιστη χρησιμότητα. Συγγνώμη πολλές φορές για ορολογία αγγλική, αλλά είναι καθαρά θέμα συνήθειας. Δεν είναι ούτε κόμπληση από την ελληνική γλώσσα, ούτε τίποτα τέτοιο. Πολύ ωραία. Επειδή θέλαμε να κάνουμε το βήμα στο εξωτερικό και στο εξωτερικό το iKiosk είναι συνυφασμένο πολύ με την έννοια του InfoKiosk, δηλαδή ένα stand στο οποίο πηγαίνει ο κόσμος και ζητάει πληροφορίες για την πόλη, για ένα εμπορικό κέντρο, για ένα χάρτη, για οτιδήποτε. Εκτός από αυτό, για το iKiosk είχαμε ελληνικό trademark, δεν είχαμε όμως αμερικανικό και ευρωπαϊκό. Επειδή είναι και πολύ γενική λέξη το kiosk με το i μπροστά. Οπότε έπρεπε να φτιάξουμε ένα καινούριο όνομα το οποίο δεν θα προκαλεί σύγχυση σε ξένους πελάτες και σε ξένες αγορές, αλλά και θα είχαμε τα trademarks για Ευρώπη, Αμερική και το domain σε κατάληξη .com και όχι .gr που ήταν το ελληνικό. Οπότε αυτή ήταν η κύριοι λόγοι. Αν και το iKiosk μου άρεσε. Έχετε πελάτες από κάποια χώρα. Τώρα είμαστε σε αυτό το step. Σε ποια χώρα. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Εφόσον καταλαβαίνω ότι οι πελάτες σας είναι μικροί επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις. Πολλές φορές αυτοί έχουν έναν δικό τους τρόπο. Έχουν ένα μικρό τζίρο καταρχάς, σίγουρα. Έχουν έναν δικό τους τρόπο σκέψης. Δηλαδή δεν είναι όλοι απόφοιτοι να πούν πανεπιστημίου, να ξέρουν. Τι σκέφτεσαι σαν τζίρο. Δεν έχουν απεριόριστα κεφάλαια, να το πω. Θα καταλήξω το okay. Πώς προσπαθήσατε να τους πείσετε ότι χρειάζονται αυτό, δεν ξέρω αν το αντιμετωπίσατε κιόλας ή αν το είχαν βρει μόνοι τους, ότι εφόσον κάποιος έχει περιορισμένα έσοδα και δεν έχει πρόσβαση σε πολύ μεγάλα κεφάλαια, μπορεί να σου πει ότι είμαι καλά, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, το πηγαίνω τόσα χρόνια καλά με αυτό που κάνω. Πώς προσπαθήσατε να τον πείσετε ότι αυτό είναι, θα του προσφέρει όντως αξία. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και όταν εισάγει σε μια αγορά η οποία δεν χρησιμοποιεί κάτι καινούριο, δεν είναι διαφορετικό δηλαδή να πεις στην Αμερική που όλοι έχουν κάποιο σύστημα και να πας να το αλλάξεις, επειδή θα του πεις εμένα κάνει καλύτερα αυτά τα τέσσερα πράγματα και είναι πιο φθηνό 30%. Και είναι διαφορετικό, όπως είπες, σε κάποιον που δεν χρησιμοποιεί τίποτα. Και όντως έχει περιορισμένα, όχι τζίρο, τζίρους έχουν τεράστιους, κεφάλαιο όμως να διαθέσει για τέτοιο πράγμα. Οπότε λοιπόν, αυτό που αντιμετωπίσαμε είναι ότι τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της εταιρείας δεν είχαμε sales πρόβλημα με τη λογική του sales. Το sales πρόβλημα είναι κάτι άλλο και το κάνεις αλλιώς, Αντρές. Είχαμε πρόβλημα εκπαίδευσης της αγοράς. Γιατί είναι διαφορετικό. Το παράδειγμα που λέω για παράδειγμα είναι, άμα έρθω και σου πουλήσω ένα παπούτσι, ξέρεις τι είναι το παπούτσι, ξέρεις γιατί το χρειάζεσαι και εγώ θα σου πω ότι το δικό μου παπούτσι είναι καλύτερο γιατί έχει τρομερό δέρμα στη μισή τιμή και θα αντέξει 3 χρόνια και είναι πολύ όμορφο. Αν πάω να σου πουλήσω όμως κάτι το οποίο δεν έχεις ξαναχρησιμοποιήσει, πρέπει να σου πω, να σου εξηγήσω γιατί αυτό το πράγμα το θέλεις στη ζωή σου και πρέπει να το χρησιμοποιείς. Οπότε το κομμάτι της εκπαίδευσης μιας αγοράς είναι και χρονοβόρο και απαιτεί και αρκετά μεγάλη επένδυση. Αυτό εμείς προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε ένα πάλι μέσω του website που είπα, που θέλαμε να εισάγουμε expertise στον κλάδο και όπου μπορούσαμε και στην αρχή, ειδικά με δωρεάν καταχωρήσεις κλπ, να προσφέρουμε δωρεάν ενημέρωση, πληροφόρηση. Αυτό είναι σε λογική content marketing. Το content marketing τι κάνει. Παίρνει κάποιο θέμα
και αρχίζει και το αναλύει δωρεάν, προσφέρει συμβουλές, προσφέρει υλικό για να διαβάσεις, κάποιο e-book, κάποιο άρθρο, ένα blog post πολύ αναλυτικό, το οποίο σε βοηθάει, εσύ δηλαδή άμα απευθύνεται σε εσένα αυτό το πράγμα, παίρνεις πολύ καλή πληροφόρηση, αλλά έμεσα, επειδή βλέπεις ποιος το έχει φτιάξει τελικά αυτό το e-book ή αυτό το post ή αυτό το website, τελικά σε καθοδηγεί ότι αυτός είναι ο καλύτερος μάλλον σε αυτόν τον κλάδο, γιατί για να μου δίνει τόσες συμβουλές, έτσι, κάτι θα ξέρει για να κάνω τη δουλειά μου πιο εύκολα. Το κομμάτι του education, της αγοράς εκπαίδευσης, το αντιμετωπίζουμε ακόμα. Εγώ θεωρώ δηλαδή το tipping point θα το περάσουμε του χρόνου, μέσα στο 2017, που τέτοια συστήματα και τέτοιες λύσεις θα γίνουν mainstream πλέον και θα ξέρει ο καθένας ακριβώς ποια είναι τα benefits. Εντάξει, τώρα πλέον όλοι έχουν ακούσει το τι σημαίνει να βάλουν ένα σκάνερ ή ένα τέτοιο σύστημα, οπότε έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα, αλλά mainstream η λύση δεν έχει γίνει ακόμα και θεωρώ ότι το tipping point θα είναι μέσα στο 2017 και με το ρυθμό που έχουμε. Είναι τεράστιο challenge. Οπότε γενικά τι κρατάμε σε αυτό. Είτε με ένα προϊόν απευθυνόμαστε σε μια αγορά η οποία δεν έχει κάτι και έχουμε τη δυσκολία της εκπαίδευσης της αγοράς, είτε απευθυνόμαστε σε μια αγορά η οποία είναι αυτό που λέμε saturated, έχει άλλες λύσεις ήδη και πάμε με unique selling proposition, συγκεκριμένα ότι το προϊόν είναι καλύτερο για αυτούς τους τρεις λόγους και έχουμε sales μετά πρόβλημα να λύσουμε. Οπότε δεν έχω αντιμετωπίσει ακόμα το δεύτερο παράδειγμα, οπότε δεν μπορώ να σου πω συμβουλή το ότι είναι πιο σωστό και πιο εύκολο. Το που λέω, αν είσαι είναι το πρώτο κομμάτι της AIDA, όπως θα δούμε και με μερικούς από εσάς έχουμε δει στο υπόδειγμα του marketing. Το κόσμο δεν ξέρει τι είναι αυτό που λάβει. Για να καταλάβετε, κατά πάσα πιθανότητα έχετε δει το προϊόν τους, τη λύση τους, οπότε έχει πάει σε ένα περίπτερο και σε ένα mini market και σας έχουν σκανάρει αυτό που αγοράσετε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι το σύστημά τους από πίσω. Οπότε, τι μερίδιο έχετε τώρα? Πρέπει να είναι 50%. Τουλάχιστον η μισή δηλαδή έχουν αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχουν hard data, αλλά... Το δεύτερο είναι ότι και να πεις τι μέγεθος είναι, λέει, τι κύκλο εργασιών, τι τζίρο κάνει ένα τέτοιο κατάστημα, γιατί δεν τα αυτό... γεννείς το μάτι μας, γιατί είναι... διαχειριστικά προβλήματα έχουν. Αλλά πριν από αυτό να πω ότι η συγκυρία που τους βοήθησε νομίζω είναι ότι πριν από τόσα χρόνια που ξεκινάνε, είναι όταν αρχίσουμε να κοιτάμε και τα δίκτυα, το YouTube, όλα αυτά, σαν τέτοια εργαλεία, στα οποία μαθαίνεις, κάνεις online διαφήμιση, εκπαιδεύεις, κάνεις online training, έχεις learning υλικό, έχεις κανάλι δικό σου, ενσωματώνεις στην ιστοσελίδα σου βίντεο, όλο αυτό το CMS, ας πούμε, το content management services και systems κτλ. Είναι πράγματα τα οποία όταν ξεκίνησαν δεν υπήρχαν και σήμερα όλοι έχουν ένα τέτοιο. Οπότε λίγο το κύμα βοήθησε, η αλήθεια είναι, αλλά σίγουρα πάντα υπάρχει ένα κύμα να... Έτσι ξεκίνησα, έτσι είπα ότι το timing είναι το παν. Και άμα την ίδια προσπάθεια προσπαθούσαμε να την κάνουμε το 2000, θα λέω σίγουρα θα είχαμε αποτύχει. Με πάσα βεβαιότητα. Το θέμα είναι ότι έτσι, αυτό το κύμα που εξήγησε ο κύριος Σταυρούς είναι ότι όποιος οργανισμός ή όποια εταιρεία δεν κάνει και catch up με αυτό το κύμα, είναι καταδικασμένη είτε σε 5, είτε σε 10, είτε σε 20 χρόνια προφανώς να κλείσει. Έτσι, επειδή όλη μας η ζωή, η απόφαση αγοράς, τα πάντα, η ενημέρωση είναι πλέον online. Και το pivot που λίγο κάνουν και στη λογική του software as service τότε ξεκίναγε και το ότι πάμε στα big data και έχουμε και αυτή τη στρατηγική είναι κάτι που σήμερα συζητάμε όλοι. Ακόμα και όταν το συζητάγατε εδώ και 4-5 χρόνια δεν ήταν κάτι mainstream στην αγορά, ότι όλοι θα λέγανε. Σίγουρα. Τα big data είναι το ζήτημα, το Internet of Things, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και αναφέρεται πριν είναι ότι ενώ βλέπουμε αυτά τα μικρά καταστήματα, αυτά τα περίπτερα, σαν, καταλαμβάνουν 2,5 τετραγωνικά μέτρα πάνω στο πεζοδρόμιο. Το περίπτερο σαν concept είναι το πιο περίπλοκο σενάριο για logistics και supply chain που υπάρχει μάλλον παγκοσμίως. Και το λέω αυτό με πάσα βεβαιότητα. Γιατί μη σκέφτεστε το δώρο supply chain του Βασιλόπουλου ή οποιασδήποτε άλλη μεγάλη εταιρεία. Σκεφτείτε ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι αυτός που έχει και την επιχείρηση, κινείται μέσα σε 2 τετραγωνικά, δηλαδή μπορεί να κάνει απλά μια στροφή γύρω του από τον εαυτό του, κάνει τζίρους από 500.000 ευρώ το χρόνο μέχρι και 1, κάτι εκατομμύρια,
έχει περίπου 2 με 2.500 κωδικούς προϊόντων εκεί πέρα μέσα σε αυτό το χώρο και δέχεται από 5 ως 8 παραλαβές κάθε μέρα από διαφορετικούς προμηθευτές. Ένας άνθρωπος. Παγκοσμίως δεν υπάρχει άλλο case study που να είναι πιο δύσκολο να το καλύψεις από πλευράς διαδικασιών, οργάνωσης και logistics. Μετά εντάξει, προφανώς άμα είναι ένας και έχει και δύο καταστήματα και είσαι συνέτερο ή υπαλλήλος, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά και αυτό μας έχει μαγεύσει με αυτόν τον κλάδο στην αρχή όταν είδαμε και αυτό το συμβάν. Ότι τελικά αυτός είναι ένας εντελώς αφημένος, δεν είχε απευθυνθεί καμία μεγαλύτερη αμελή συγκεκριμένη. Οπότε ήταν underserved, δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να δουλέψει σωστά. Ταυτόχρονα όμως οι ανάγκες τους, και αυτό ήταν το στοίχημά μας, ότι άμα τους εκπαιδεύσουμε και τους εξηγήσουμε ότι όντως θα κάνουν 10 φορές πιο καλά τη δουλειά τους και όντως θα βγάζουν περισσότερα λεφτά, επειδή θα έχουν μεγαλύτερα κέρδη, δεν θα έχουν απώλειες, ότι αυτό το πράγμα θα βγει. Και βγαίνει επειδή όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοιο τύπο επιχειρήσεις. Και πλάς έχουμε και το τέτοιο, έτσι, την αντίσταση των κλασικών επιχειρηματιών. Γιατί ο Έλληνας ειδικά κιόλας, τι λέει, τώρα σε μένα, εγώ τα ξέρω όλα για την επιχείρηση μου. Οπότε είχαμε να κάμψουμε λίγο και αυτό του παραδοσιακού επιχειρηματία. Άκουσα αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν παράδειγμα ΑΒΙΤΑ ή μια μεγάλη εταιρεία, σας δει κάπως ότι δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό δίκτυο στην Ελλάδα και σας εξαγοράσει, σας πει πολύ ωραία εφαρμογή, πολύ ωραίο το σχέδιο, το project, πόσο θέλετε τόσο για να πω μέτοχος ή μεγαλομέτοχος στην εταιρεία. Θέλω να ρωτήσω, το όραμα έχει ένα κοστός, δηλαδή πωλείται ένα όραμα. Για σας, ποια είναι η πορεία του οράματος, μπορεί να τελειώσει εκεί. Προφανώς, πρώτα απ' όλα στην επιχειρηματικότητα και στο business, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, έτσι. Και πλέον όσο προχωράμε, το όραμα για να δημιουργήσει κάτι και να το δεις και να μεγαλώσει και προφανώς μπορεί να φτάσει πολύ μακριά, αλλά απ' την άλλη, όταν ανοίγονται και συγκεκριμένες επιλογές, πρέπει πάντα να ζυγίσεις τα πράγματα. Και ειδικά αν έχεις μέσα και επενδυτές, έτσι. Γιατί το μονοπάτι κάθε εταιρείας ξεκινάει από 2 συνιδρυτές, χωρίς λεφτά για παράδειγμα, προχωράει στα λίγα λεφτά και έναν υπάλληλο, προχωράει στα περισσότερα λεφτά και περισσότερους πελάτες και περισσότερα έσοδα και μετά έχει 3 καταλήξεις. 4 μάλλον. Η μία είναι, οι 2 έχουν λογική exit, δηλαδή η έξοδος από το business και είναι αυτό που θέλουν και οι επενδυτές, γιατί όλοι οι επενδυτές βάζουν κάποια λεφτά, βάζουν κάποιους 2 εκατομμύρια κάπου. Και δεν τα βάζει για την ψυχή της μάνας του, ούτε επειδή η ομάδα τα λέει καλά απλά και πάμε για ποτά και τους γουστάρει και οτιδήποτε. Τα βάζει γιατί θέλει να πάρει πίσω πολλαπλάσια της επένδυσής του. Οπότε τα exit σενάρια είναι 2. Είτε να γίνει merge acquisition, δηλαδή να εξαγοραστεί η εταιρεία ή να συγχωνευτεί με μια άλλη πολύ μεγαλύτερη συνήθως, είτε να κάνει μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο, σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο. Τα άλλα 2 σενάρια είναι να συνεχίσει οργανικά να μεγαλώνει, απλά και να τραβήξει την πορεία της. Πολλές φορές αυτό έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, δηλαδή δεν το βλέπουμε πολύ σπάνια, πολύ συχνά μια εταιρεία να μεγαλώνει τόσο πολύ απλά μένοντας πάντα private, συνήθως πάνε πάντα σε λογική IPO, σε εισαγωγή, δηλαδή σε χρηματιστήριο. Και τέταρτη είναι να κλείσει για οποιοδήποτε λόγο. Οπότε σε αυτή την ερώτηση, προφανώς το vision, αυτό που νοιάζει τον καθένα είναι να πραγματοποιηθεί σε μια αγορά. Με ποιο μονοπάτι θα πραγματοποιηθεί, αν πραγματοποιηθεί έχοντας όλη την ομάδα μέσα σαν διευθύνων σύμβουλο για όλα τα χρόνια και είναι στο χρηματιστήριο ή γίνει μια εξαγορά και τελικά αυτό είναι άλλο κομμάτι ενός μεγαλύτερου ομίλου και συνεχίζει, είναι θέμα πάντα επιλογής. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας, ειδικά οι νέοι που ξεκινάνε τώρα, ότι έχουν αυτόν τον έντονο και πολλές φορές κακό τόσο συναισθηματισμό, όχι με το προϊόν και με αυτό που χτίζουνε, αλλά με το να μην το αφήνουν, έτσι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι πάντα το exit είναι μέσα από αυτά τα σενάρια οποιοδήποτε νέου business. Υπήρξε κάποια στιγμή και η μόδα να φτιάξω κάτι να το πουλήσω, αλλά και αυτό ξεπεράστηκε. Και αυτό το πολύ early, ναι, το πολύ early exit είναι πολλές φορές και κακό. Στην αρχή υλοποίηση, είπες ότι ξεκίνησε με 2 άτομα.
χρησιμοποιήσατε τη δική σας εργασία και γνώση πάνω στο software, στο networking, στο hosting, σε όλα αυτά. 100%. Δηλαδή και τα είχαμε χωρίσει, ήταν ξεκάθαρα ο συνεργάτης μου ήταν πολύ πιο ταλαντούχος σε coding. Οπότε ήταν καθαρά ο technical guy και είχα πάρει όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Από product management, sales κλπ. Οπότε το πρώτο βήμα το φτάσαμε εκεί που ήταν με καθαρά δικούς μας πόρους. Και το κομμάτι του αρχικού ρίσκου που είπα πριν, αυτά τα 50 ευρώ που δώσαμε, που είχαμε τότε, ήταν για να πάρουμε ένα κινέζικο barcode από το eBay, για να τεστάρουμε λίγο ότι δουλεύει εφαρμογή και σκανάρει κάτι, και να κλείσουμε το domain με HostGator, ξέρω εγώ, με 20 δολάρια, για να έχουμε ένα site. Αυτή ήταν η πρώτη επένδυση. Επειδή στην πρώτη μορφή και όλα, έτσι να το πω αυτό, στην πρώτη μορφή το IKEOSK δεν ήταν cloud υπηρεσία, ήταν ένα Windows application. Οπότε δεν είχαμε αυτά τα κόστη, τα operational expenses πάνω σε cloud υποδομές. Οπότε μας βοήθησε αυτό στην αρχή. Χαίρετε. Δύο ερωτήσεις. Μία για αυτό για τον Έλληνα που είπαμε. Νομίζω ότι με τις ταμιακές και με τις αποδείξεις δεν έχουμε και πολύ καλή σχέση. Και ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία. Πώς τους πείσατε να βάλουν κάτι το οποίο θα χτυπήσει τα πάντα. Έτσι. Εκτός αν υπάρχει bypass, όχι πάντα τα ταμιακή. Και δεύτερο, πιο τεχνικό, υπάρχει σύνδεση φυσικό κατάστημα με ηλεκτρονικό. Δηλαδή, αν εγώ βγάλω μια πόλη στο Facebook, σε μια ηλεκτρονική σελίδα, θα μια κατευθείαν εκεί. Υπάρχει τέτοιο. Μια πόλη. Δηλαδή από το σύστημα. Εννοούμε το απόθεμα να είναι accessible και από ένα e-shop. Αυτό είναι ένα από τα modules που εξετάζουμε για το μέλλον. Το έχουμε δει. Δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για αυτή την αγορά. Περισσότερο για το αποθήκη είναι αυτό, για να μην έχω. Ότι η ομάδα μας έχει φτιάξει μια τέτοια εφαρμογή που σου σημειάζει eBay με φυσικό κατάστημα και με ψηφιακό άλλο κατάστημα. Για eBay για παράδειγμα. Και σου κάνει integration το eBay με το e-shop σου και με το φυσικό σου κατάστημα. Είναι μια παιδιά. Για μας απλά. Τιμολόγια. Ναι, προφανώς όλων των τύπων τα παραστατικά. Σχετικά με το δεύτερο που είπαμε για την αποθήκη, δεν ήταν κάποια προτεραιότητα για μας. Επειδή ξαναλέω, παίζουμε αποκλειστικά με το ψηλικό mini market περίπτερο, οπότε δεν έχουν συνήθως e-shop. Αν έχουν κάτι, είναι ένα service delivery που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο είναι διαφορετικό. Ποιο είναι το κίνητρο, γιατί θέλουν να έχουν αποδείξεις. Δηλαδή, ο πείθος είναι και ότι οι πελάτες δεν θέλουν να έχουν αποδείξεις. Το θέμα είναι ότι αν ζυγείς το όφελος από το κόβω αποδείξεις, αλλά δεν χάνω τίποτα και μετράω τα πάντα και έχω βέλτιστο στο απόθεμα, είναι πολλαπλάσιο από το δεν κόβω αποδείξεις. Γιατί και τώρα τραγελαφικά σκηνικά μπορεί να έχουμε δει από λογιστές να μας εξηγούν ότι κάποιος δεν έχει κόψει τόσες πολλές αποδείξεις που κάθεται τελευταία μέρα του μήνα και χτυπάει επί δύο ώρες αποδείξεις σε σουρεαλιστικά πράγματα. Έτσι. Οπότε. Ναι, απλά απορώ πώς τους πείσατε. Ένα από τα πρώτα επιχειρήματα και αυτό που δεν. Ο παραδοσιακός λιανέμπορας που νομίζει πάντα ότι τα ξέρει όλα είναι ότι όταν έχουν υπαλλήλους για παράδειγμα. Εντάξει, το συνέδριο είναι πιο δύσκολο να το πεις αυτό, αλλά για τους υπαλλήλους. Ενώ νομίζουν ότι okay, όλα καλά και σου λένε εντάξει, μωρέ, τώρα παίρνει και 5 ευρώ, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, δεν τρέχει τίποτα. Επειδή βγάζανε. Μπορεί να βγάζανε, ξέρω εγώ, 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα το μήνα. Αλλά όταν τους έδειχνες ότι ο πιο καλός υπάλληλος, ο οποίος δεν βάζει χέρι καθόλου στο ταμείο, αν καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα, πίνει ένα χυμό και παίρνει και μια Vodafone κάρτα δεκάρα κάθε 2-3 μέρες. Αυτό το πράγμα σε βάζει μέσα, δεν είναι διαφυγόντα κέρδη, είναι ζημιά κοντά στα 2,5 με 3 χιλιάρια το χρόνο. Μόνο αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βάζει καν χέρι στο ταμείο. Οπότε αν βάλουμε λίγο, αν τα μαζέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, μαζί με τη βελτιστοποίηση του στόκ, ότι να μην έχεις παραπάνω απόθεμα πόσο χρειάζεσαι, μαζί με λίγο να αγοράζεις πάντα από το φθηνότερο προμηθευτή, που είναι 5 λεπτά από εδώ, 3 λεπτά από εκεί, αλλά σε τέτοιο όγκο συναλλαγών κάνει τρελή διαφορά. Οπότε το όφελος είναι προφανώς πολλαπλάσιο από το. Υπάρχουν alert δηλαδή που ορίζει εσύ πότε θα δώσει παραγγελία. Προφανώς. Το σύστημα προτείνει τη βέλτιστη παραγγελία βάσει του low stock εκείνη τη στιγμή. Και όταν έρθει κιόλας σε παραλαβή, την εισάγει αυτόματα μέσα στο σύστημα, ώστε να μην χρειάζεται να χάνει χρόνο ο καταστηματάρχης με το να φτιάχνει κάθε φορά παραγγελίες ή να προσπαθεί να καταλάβει τι να βάλει. Και υπάρχει και από ό,τι έχω διαβάσει και βάσει δεδομένων που βλέπεις. Πώς πολύ το ίδιο προϊόν σε άλλες περιοχές. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε ανοίξει σαν λειτουργικότητα, αλλά είναι κάτι από αυτά που κοιτάζουμε. Να βλέπεις περίπου πόσο λόγο.
Να ρωτήσω κάτι. Όταν έχετε ένα νέο επιχειρηματία που το διαχειριστάτε το σύστημα, έχει κάποιο χρόνο για να κάνει training πώς κινείται το κατάστημά του και πόσος είναι αυτός ο χρόνος, για να δημιουργήσει historical data τέτοια ώστε να σου βελτιστοποιεί τις παραγγελίες κλπ. Η προσπάθεια που πρέπει να γίνει από τον κάθε επιχειρηματία στην αρχή, εννοείται στα πάντα υπάρχει training, 24-ωρη υποστήριξη και helpdesk και ερωτήσεις, οπότε έχουμε δικούς μας ανθρώπους σε call center που κατευθύνουν τον επιχειρηματία στα πάντα. Η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι το πρώτο inventory audit που λέμε, η πρώτη απογραφή. Οπότε είναι μια δουλειά της μιας μέρας, η οποία όμως μέσω ευκολίας του συστήματος επιτρέπουν να την κάνει και rolling αυτό που λέμε, δηλαδή δεν πρέπει να κλείσει το κατάστημα για μία μέρα. Μπορείς να απογράψεις αυτό το κομμάτι τώρα, αυτό το κομμάτι αύριο, το μπροστινό ράφι μεθαύριο και ούτω καθεξής. Οπότε χωρίς να κλείσεις, χωρίς να παρεμβούμε στη λειτουργία του καταστήματος, πρέπει να μας δείξεις την πρώτη εικόνα και από εκεί και πέρα βάσει low stock και επιθυμητού stock αυτό το πράγμα συντηρείται. Πόσο καιρός περνάει ώστε να μαζέψεις αρκετά data, να δεις πώς πάνε οι πωλήσεις, η κίνηση, ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες. Στην αρχή, επειδή μπαίνει με επιθυμητό στόκ, μπορεί να το κάνει τη δεύτερη μέρα αυτό το πράγμα. Οπότε, από τη στιγμή που θα περάσει και θα έχουμε μια εικόνα από το κάθε τιμολόγιο προς κάθε προμηθευτή, θέλουμε να κάνουμε απλά αυτόν τον κύκλο. Ανάλογα τώρα με το κατάστημα και το πόσο γρήγορα κάνει κύκλο από όλους τους προμηθευτές του, τότε το σύστημα φτιάχνει όλες τις σχετίσεις ότι αυτά τα προϊόντα τα παίρνει από αυτούς τους τρεις προμηθευτές με αυτές τις τρεις διαφορετικές τιμές, για παράδειγμα. Και κάτι ακόμα. Αν έχετε τώρα, πού είστε, στις 1000 επιχειρήσεις, είπατε. Θα φτάσουμε τις 1000 σύντομα, ναι. Προφανώς σας έχετε κάπως ομαδοποιήσει και ξέρετε ότι έχετε φτιάξει ένα τύπου template ότι τι έχουν διαχειριστεί το περίπτερο. Ξέρω το περίπτερο πώς δουλεύει. Άρα είναι πιο minimized το χρόνος που χρειάζεται για να γίνει training του σύστημά μου πώς να διαχειριστεί ένα περίπτερο. Ή ένα mini market. Δηλαδή με το πέρας του χρόνου φτιάξατε τέτοια templates που να ξέρετε πιο γρήγορα τις ανάγκες του και πώς κινείται ένα τέτοιο κατάστημα. Δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι. Και επειδή όμως είναι ίδια σχεδόν η φύση του κάθε καταστήμα, περίπτερο mini market, δεν έχει τρομερή διαφορά. Αυτό που ίσως είχε διαφορά, για παράδειγμα, είναι ένας επιχειρηματίας ότι έχει 10 καταστήματα και ο άλλος, οπότε μια λογική segmentation, αυτό που λέμε, ναι, το κάνουμε χωρίς όμως ακόμα να έχουμε αυτοματοποιήσει τόσο πολύ τις δομές, έτσι ώστε να προσφέρουμε διαφορετικά πακέτα εκπαίδευση, για παράδειγμα. Γίνεται αυτό, αλλά γίνεται per case, να το πω έτσι. Ανά κάθε καινούργιο πελάτη καταλαβαίνουμε τι είναι και το training θα δώσει βάση πολύ περισσότερο στην κεντρική διαχείριση, για παράδειγμα, παρά στο απλό κομμάτι της πώλησης. Για πολύ μεγάλους πελάτες έχουμε ακόμα και training sessions που μπορεί να φέρουν όλους τους πολιτές στο γραφείο μας για διήμερο training. Οπότε γίνονται τέτοια πραγματάκια προφανώς, αλλά τα εξετάζουμε ένα περιστατικό τη στιγμή της πώλησης. Το εσωτερικό marketing, το τμήμα του marketing, δηλαδή. Εσωτερικά, πώς λειτουργείται σαν εργοδότης. Από λογική διοίκηση και. Που γίνανε 28. Πώς αγοράζουν το όραμα καταρχήν. Πώς καταλαβαίνετε το ρόλο που. 28 σας. Πώς οργανώνονται. Σωστό αυτό. Και αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Η εταιρεία, στην αρχή ήμασταν δύο co-founders που ξεκινήσαμε από εδώ. Μετά από 9 μήνες περίπου, όταν μεταφερθήκαμε Αθήνα, ήρθε και τρίτος συνειδητής, ο Ρέστης. Οπότε λοιπόν η εταιρεία μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο έχει βρει τον εαυτό της και έχει φτιαχτεί και πάλι από την αρχή τρεις φορές. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό όταν είμαστε οι τρεις συνειδητές και δουλεύουμε γύρω από ένα τραπέζι, η επικοινωνία είναι διαφορετική, το πώς μοιράζεις τα task είναι διαφορετικό, τα πάντα. Το επόμενο βήμα είναι όταν έρχεται κάποιος υπάλληλος, έστω και ο πρώτος. Αυτόματα αλλάζει. Δεν γίνεται να έχεις ούτε ακριβώς την ίδια επικοινωνία. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετική ευθύνη, παίρνει προφανώς λιγότερα ρίσκα, αλλά η ευθύνη του να έχεις κάποιον στο δικό σου payroll είναι τρομερά μεγάλη, έστω και ένα άτομο. Το πώς δράσεις, συμπεριφέρεις, τα πάντα. Έτσι. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο στάδιο. Από τη στιγμή που ήρθε ο πρώτος υπάλληλος μέχρι και τα 7-8 άτομα που ήμασταν μια μικρή ομάδα. Εκεί και πάλι η οργάνωση δεν αποτελούσε τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήμασταν όλοι σε δύο πάγκους εργασίας. Κάποιος μπορεί να ήταν τεχνικός και πολύ συγκεκριμένο ρόλο,
και οι υπόλοιποι οργανωνόμασταν μέρα με τη μέρα και σε επίπεδο εβδομάδας γενικά το τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν εντελώς διαφορετική η λογική όταν ξεπεράσαμε τα 10 άτομα, όπου εκεί για πρώτη φορά βάλαμε λογική ξεχωριστών τμήματων, έτσι, γιατί έπρεπε να οργανωθούμε αλλιώς. Οπότε οι ομάδες άρχισαν να δημιουργούνται, δηλαδή το engineering ήταν μια άλλη ομάδα μέσα σε όλη την εταιρεία. Ξεκινήσαμε λίγο δομές πιο high level, τέλος πάντων delegation, των πραγμάτων που πρέπει να κάνουμε. Και η τελευταία φάση της εταιρείας είναι όταν ξεπεράσαμε τα 20 άτομα, όπου εκεί άλλαξε άρδινο τρόπος και που δουλεύουμε και που οργανωνόμαστε. Γιατί όταν είσαι στα 25 άτομα, προφανώς έχεις προσωπική σχέση με όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν γίνεται να γνωρίζεσαι τόσο καλά όσο με τους πρώτους δύο ανθρώπους που ήρθαν, για παράδειγμα, στο business. Έτσι, που στην αρχή είστε μαζί, συνεργάζεστε μαζί 14-15 ώρες τη μέρα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε, στην τελευταία μορφή και πάνω από τα 20 άτομα, αυτό που κάναμε είναι ότι εισηγάγαμε ένα management team, όπου επειδή δεν θα γινόταν ποτέ οι δύο-τρεις leaders της εταιρείας να έχουν direct σχέση και επαφή με όλους, οπότε τι φτιάξαμε. Φτιάξαμε ένα management team, οπότε λέμε ποιος είναι το head του κάθε τμήματος, ένας για το engineering και το product. Ένας για το engineering, ένας για το product και το marketing, ένας για τις πωλήσεις, ένας για το after sales, και στην ουσία η εταιρεία διοικείται από αυτό το management team, οπότε το τι πρέπει να κάνουμε, οι στόχοι και τα tasks επικοινωνούνται πρώτα εκεί και μετά το κάθε μέλος αυτού του committee, να το πούμε έτσι, αυτής της ομάδας, έχει την ελευθερία και την ευθύνη ταυτόχρονα να δημιουργήσει τα tasks και να τα αναθέσει ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι και οι απαιτήσεις που έχει η εταιρεία και το ίδιο το management team. Οπότε η φιλοσοφία που έχουμε δημιουργήσει εκεί πέρα είναι πολύ μεγάλη ελευθερία μεν, αλλά και πολύ μεγάλο responsibility για τον κάθε ένα από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν γίνεται εγώ να ξέρω καλύτερα engineering από το CTO μου, για παράδειγμα, ή να είμαι guru του marketing από έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται έξω με την εμπειρία της αγοράς. Οπότε, μοιραία δημιουργείται. Τώρα έχουμε ένα middle tier of management, αυτό που λέμε, όπου οργανώνει όλη την ομάδα από κάτω. Αυτό το άλλο που προτιμάτε να κάνετε στη διεθνή αγορά. Αυτό θα τα αλλάξει πάλι. Συμμετέχουν όλοι, δεν το έχουν. Προφανώς, εντάξει, εκτός από αυτό υπάρχει και άλλο. Έτσι, υπάρχει και το εργαλείο του Board of Directors, που είναι διαφορετικό εκεί πέρα. Είναι οι επενδυτές, μια εταιρεία, στην ουσία την τρέχει μεν, κάνει την εκτέλεση το management team, αλλά οι κατευθύνσεις βγαίνουν από το board meeting, από το ΔΣ της εταιρείας. Οπότε εκεί πέρα το management team προτείνει πράγματα, το board αποφασίζει. Σε πολλά πράγματα είναι και οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Απλά στο board meeting έχουμε και επενδυτές, για παράδειγμα. Αλλά ναι, προσπαθούμε και θέλουμε να υπάρχει και transparency στις επιλογές και ο καθένας από το πόστο του, προφανώς, να προτείνει πράγματα και κατευθύνσεις για το πώς βλέπει τα πράγματα από τη δικιά του σκοπιά, εννοείται. Στη διαδικασία του να δώσετε την επιχειρησιακή διοίκηση σε αυτή την ομάδα των στελεχών, να κρατήσετε την επιχειρηματική στρατηγική και να έχετε και το συμβούλιο. Ο ρόλος των επενδυτών, στο να οργανωθείτε, στο να αποκτήσετε την τεχνογνωσία της διοίκησης, το να αναδιοργανωθείτε ήταν σημαντικός. Δεν ήταν αυτός που το επέβαλε, σε καμία περίπτωση. Ότι βοήθησε, ναι. Στο να βρούμε, για παράδειγμα, στελέχη. Δεν σημαίνει ότι φτιάχνοντας αυτή την ομάδα, οι founders είμαστε εκεί μέσα, για παράδειγμα. Έτσι. Δεν είναι ότι πήραμε μια απόφαση και φέραμε απλά μια ομάδα και είπαμε τρέξτε το business. Δηλαδή, όλοι οι founders είμαστε μέσα. Απλά επιλέξαμε τους champions από κάθε τμήμα, να το πω έτσι, που είχαν δουλειά προγραμματιστή, για παράδειγμα, και τους έχουμε φέρει και αυτούς πάνω. Ή έχει γίνει μια προσθήκη ενός πολύ καλού executive από τη διεθνή αγορά. Αλλά είμαστε στην ουσία οι ίδιοι άνθρωποι. Βοήθησαν σίγουρα. Δεν σημαίνει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν σημαίνει ότι βρίσκοντας κάποιο επενδυτή ή βρίσκοντας κάποιον σύμβουλο, advisor, οτιδήποτε, ότι σου δίνει ένα manual, ένα εγχειρίδιο και σου λέει «παιδί μου, έτσι τρέχει αυτό το πράγμα». Και αυτή είναι η ομορφιά, έτσι, είναι η ομορφιά της επιχειρηματικότητας.
Ότι το εγχειρίδιο και το manual πρέπει να το φτιάξετε εσείς και πρέπει να το φτιάξει ο κάθε άνθρωπος που τρέχει μια επιχείρηση. Και αυτό γιατί είναι ομορφιά. Γιατί δίνει ελευθερία απίστευτη και σου δίνει ελευθερία στο να σχεδιάσεις και να στο τι θες να δημιουργήσεις. Και σαν οργανισμό, άσχετα από προϊόν, άσχετα από τα πάντα. Τι κουλτούρα θες να φτιάξεις, τι ανθρώπους θα επιλέξεις. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τυφλοσούρτη. Να μάθεις κάποια πράγματα. Το θέμα είναι από ανθρώπους που περιβάλλεσαι, από το διαδίκτυο, από τους επενδυτές σου, να βλέπεις κατάλληλα ερεθίσματα και να διαβάζεις συνεχώς, να μαθαίνεις, να βλέπεις best practices, τι κάνουν άλλοι, παρόμοια προβλήματα πώς τα λύσανε άλλοι, είτε επιχειρηματίες, είτε από πηγές στο ίντερνετ, και να καταλαβαίνεις πώς θα το φέρεις αυτό το πράγμα στα μέτρα της δικιάς σου εταιρείας και στις δικές σου ανάγκες. Αλλά όλα τα πάντα γύρω σου είναι ερεθίσματα, έτσι. Δεν είναι, η συμβουλή είναι πολύ overrated. Δεν υπάρχει κάτι να πει. Και εγώ αυτά που σας λέω σήμερα, το 80% των πραγμάτων μπορεί να μην δουλεύουν για κανέναν από εσάς. Το θέμα είναι να δημιουργούνται ερεθίσματα, να δημιουργούνται προβληματισμοί και μετά ο καθένας σας να ξέρει τι ερωτήσεις να κάνει. Είτε στον advisor, είτε στο Google, είτε οπουδήποτε. Γιατί ευτυχώς έχουμε πάει σε μια αλλαγή του μοντέλου γνώσης και από εκεί που ήταν το μοντέλο push, δηλαδή έχεις μια δομή, ένα πανεπιστήμιο, μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα σχολείο, ένα οτιδήποτε, ένα διδακτορικό, το όχι το διδακτορικό, όχι τόσο, αλλά τα υπόλοιπα είναι μοντέλο push. Τι σημαίνει το push μοντέλο γνώσης? Ότι έχει φτιαχτεί ένα fixed πρόγραμμα σπουδών, συγκεκριμένη ύλη, 1-2 βιβλία, συγκεκριμένους καθηγητές που λένε αυτά τα πράγματα και πρέπει να μάθουμε μια χι ποσότητα πληροφόρησης εντός ενός τετραμήνου, πενταμήνου και να γράψουμε κάποιες εξετάσεις, έτσι. Όταν πάμε και γυρίσουμε λίγο το μοντέλο και το πάμε σε pool, δηλαδή, εγώ γιατί είμαι υπεύθυνος να ξέρω ποιες είναι οι σωστές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσω. Άμα ξέρω τις σωστές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσω και μετά έχω όλους τους πόρους διαθέσιμους, είτε αυτό λέγεται ο καθηγητής μου στο πανεπιστήμιο, είτε αυτό λέγεται ένα μάθημα του Harvard που είναι online, είτε αυτό λέγεται ένα blog post, είτε οτιδήποτε, και κάνω pool τελικά την πληροφορία που με ενδιαφέρει αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, ο βαθμός απορρόφησης γνώσης είναι υπερπολαπλάσιος από το άλλο μοντέλο. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ να σου το μεταδώσω αυτή τη στιγμή, πρέπει να το έχετε ζήσει για να σας είναι εντελώς αντιληπτό. Εγώ το έζησα όταν απαγκιστρώθηκα από το κομμάτι της σχολής και έπρεπε να δω πράγματα και να μάθω πράγματα για να χτίσουμε το business μας, πώς σας είπα πριν, search engine optimization, πώς πουλάς, τι κάνεις, τι είναι το go to market. Όπου εκεί πέρα, επειδή ακριβώς είχα πάει στο διαφορετικό μοντέλο, ότι έψαχνα την πληροφορία που με νοιάζει για να την απορροφήσω εκείνη τη στιγμή, ο ρυθμός με τον οποίο μαθαίνεις πράγματα είναι ασύλληπτος. Παιδιά, είναι ασύλληπτος. Πράγματα δηλαδή για τα οποία στο πρώτο μοντέλο μπορεί να χρειάζεσαι 3-4 μήνες με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείς να κάτσεις για 70 ώρες, με 8 ώρες ύπνο ή οτιδήποτε, σε έναν υπολογιστή, και επειδή έχεις τέτοιο drive να το μάθεις αυτό το πράγμα και το μαθαίνεις με τον δικό σου τρόπο και αναγνωρίζεις ποια πληροφορία σου είναι χρήσιμη εκείνη τη στιγμή, απαντήσεις την ερώτηση τη σωστή που έχεις κάνει, αυτό είναι το πιο βασικό. Ότι πρέπει να μάθουμε όλοι να ρωτάμε τις σωστές ερωτήσεις. Σε αυτό λοιπόν το μοντέλο γνώσης, ο ρυθμός που μπορεί να έχετε progress, μάθησης, εμπειριών, οτιδήποτε, είναι υπερπολαπλάσιος. Και αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι η διαφορά με το χτίσω κάτι κλειδωμένος στο γραφείο μου, χωρίς να το βγάλω έξω και να το χρησιμοποιήσουν οι χρήστες μου, και με το βγάζω ένα προϊόν έξω στην αγορά, πιο γρήγορα και από όσο πρέπει. Γιατί το feedback και η γνώση που παίρνεις έχοντας κάτι ήδη στην αγορά είναι, δεν είναι 100% έτοιμο, είναι υπερπολαπλάσιο από το να φαντάζεσαι τι θέλει ο χρήστης σου ή ο πελάτης σου ή οποιοδήποτε πίσω από ένα γραφείο ενός υπολογιστή και ένα whiteboard. Είναι το μοντέλο του κάνει γρήγορα πολλά λάθη. Σωστό. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν σε ένας ανθρώπους θέλουν να μάθουν. Είναι, τους ταιριάζει αυτό το μοντέλο, του να ψάχνουμε, του να θέλουν να κάνουν λάθη. Το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα λέει μην κάνετε λάθη, μπορείστε, σε μεγάλο βαθμό, και η κουλτούρα στην Ελλάδα. Πώς τους βρίσκετε και πώς τους κρατάτε. Πολύ σωστά. Γιατί πήρατε και πήρατε
γιατρές των μυαλών, πώς την πετύχαν. Σχετικά... Από να το πιάσω τώρα αυτό. Εντάξει, ο κόσμος αυτό είναι δύσκολο σχετικά. Δεν είναι εύκολο έτσι. Ο κόσμος που επιλέγουμε εμείς, τον επιλέγουμε για δύο πράγματα. Πολλοί από τους champion προγραμματιστές μας δεν έχουν καν τυχείο σχετικό με την πληροφορική. Κάποιοι είναι και dropouts πάλι, σαν και τους founders. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι constant learners, αυτό που έλεγα πριν, και είναι πολύ βασικό self-starters. Δηλαδή, είναι απλά κάπου να κάθονται, να τους δοθεί μια συγκεκριμένη λίστα με tasks, να τα υλοποιήσουν. Ειδικά στα πρώτα στάδια, τώρα όσο μεγαλώνει μια εταιρεία μπορεί να χρειάζεται και τέτοιου προφίλ ανθρώπους, αλλά στα πρώτα στάδια ειδικά, αν κάποιος δεν έχει fit κουλτούρας, που είναι από τα πιο βασικά πράγματα της εταιρείας, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς και δεν θέλει να αλλάξει, δεν λέμε ότι να μην θέλει, δεν γίνεται να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει σε μια τέτοια κουλτούρα και σε μια τέτοια εταιρεία. Αλλά τα βασικότερα, ξαναλέω, self-starter, να έχεις πράγματα να δείξεις για εταιρείες, ξαναλέω, έτσι, στο δικό μας προφίλ. Δεν μετράνε τόσο πολύ οι τίτλοι, θα εντυπωσιαστώ πολύ περισσότερο άμα πάω να πάρω έναν engineer, αν μου πει έναν προγραμματιστή ότι κοίτα, εγώ και στον ελεύθερό μου χρόνο ή οτιδήποτε, ή on the side, έχω φτιάξει αυτά τα τρία applications, παρά να μου πει ότι βγαίνω με διδακτορικό στο τάδε από την top ελληνική σχολή. Επειδή, ξαναλέω, είναι πάλι και εκεί πέρα το ίδιο, έτσι. Τα ερεθίσματα που έχει πάρει για να φτιάξει αυτά τα τρία πρώτα πράγματα και η γνώση είναι πολλαπλάσια και δείχνει και ένα εσωτερικό κίνητρο του ανθρώπου για δημιουργία. Το πρώτο σκύλο της ερώτησης ποιο ήταν? Παρασύρθηκα. Πώς ταιριάζεται την εμπειρία και την... Η εμπειρία μετά, όταν... Τι κουλτούρα της εταιρείας νομίζω κρατάει τον κόσμο. Δεν είναι αμοιβές. Σε κάποιο βαθμό, σίγουρα, έτσι, μη λέμε ψέματα. Δηλαδή, δεν γίνεται να δίνει σε κάποιον άνθρωπο 900 ευρώ. Δεν γίνεται αμοιβές εξωπραγματικές για την Ελλάδα, αμοιβές Γερμανίας ή Αμερική. Όχι, Αμερική σίγουρα, αλλά είναι πολύ καλές αμοιβές για επίπεδα Ελλάδα, σίγουρα. Απλά Αμερική τα πάντα ξεφεύγουν, έτσι δεν το συζητάμε. Οπότε δεν μπορούμε να το βάλουμε σε κλίμακα. Είπατε στην αρχή ότι κάποια πράγματα δεν σας άρεσαν από τον τρόπο που ήταν στημένες κάποιες επιχειρήσεις και ενδεχομένως δεν μπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας μέσα σε αυτές. Στη δική σας επιχείρηση κατορθώσατε αυτά που δεν σας άρεσαν να μην τα εισάγετε? Τα περισσότερα ναι. Δεν μπορώ να πω όλα, σε καμία περίπτωση, έτσι. Είμαστε μια εταιρεία η οποία τρέχει από πολύ νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν εμπειρία από το πώς τρέχουν μια εταιρεία. Αλλά παθογένειες τύπου... που αυτά υπήρχαν και λίγο παλιότερα, έχουν αρχίσει και εξαλείφονται σε όλες τις εταιρείες. Ότι θα κάνεις break τότε για αυτά τα 15 λεπτά και θα γυρίσεις πίσω και θα φύγεις 5 και 1 λεπτό. Αυτά προφανώς δεν υπήρχαν από την πρώτη μέρα. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι άνθρωποι μας είναι πολύ περισσότερο παραγωγικοί όταν δουλεύουν με deliverable, με δουλειά, με παραγόμενο αποτέλεσμα, παρά το να είναι κάποιος 9 παρα 5 στο γραφείο και να φεύγει 5 και 1. Και όταν δίνεις αυτή την ελευθερία και στο πώς δημιουργεί κάποιος, αλλά και στο ότι βάζει τη δουλειά του σε αυτό το πράγμα και το χτίζει, βλέπεις και τα αποτελέσματα. Ότι η ομάδα αρχίζει και δουλεύει με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό ρυθμό. Νέοι προγραμματιστές προτιμούν να έρχονται στο γραφείο 10.30 το πρωί, αλλά μόνοι τους, χωρίς να τους πει κανείς, επειδή θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά και σε όλους μας δίνει ευχαρίστηση αυτό που κάνουμε, μπορεί σε περίοδους φύσης μόνοι τους να φύγουν 9 το βράδυ, για παράδειγμα. Και αυτό το πράγμα, το οποίο υπάρχει τόσο πολύ στην Ελλάδα με το θέμα του ωραρίου, δεν γίνεται ο κάθε άνθρωπος να είναι παραγωγικός 9 με 5. Είναι μοιραίο αυτό το πράγμα. Και όσο περισσότερες ελευθερίες και όσο περισσότερο δημιουργείς μια κουλτούρα τέτοια, είναι κάποιος που θέλει να κάτσει από το σπίτι να δουλέψει. Εννοείται θα κάτσει από το σπίτι να δουλέψει. Εφόσον το επιτρέπει και το job description, έτσι. Εκεί πέρα είναι το θέμα που βάζεις. Ναι. Και κάτι ακόμα, συγγνώμη. Η σχέση σας με το Enterprise Europe Network, ποια ήταν? Η σχέση μας με το Enterprise Europe Network. Μας βοήθησαν πάρα πολύ σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο είχαμε
που συμμετείχαμε στο Horizon 2020, στο SME Instrument, όπου πήραμε το πρώτο κομμάτι του funding και ήταν εξαιρετική βοήθεια στην καθοδήγηση για όλο το application, για να μας βρουν κάποιους μέντορες και έχουμε ακόμα δηλαδή σχέση μαζί τους συμβουλευτικοί. Όσον αφορά τους προμηθευτές, το λογισμικό μπορεί να συνδεθεί με προμηθευτικές εταιρείες και να κάνει παραγγελία ηλεκτρονικά. Στο κομμάτι του χονδρεμπορίου, το λογισμικό, εμείς από τη δικιά μας πλευρά, ναι, τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και έχουμε και API για να μπορούν να φεύγουν παραγγελίες και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι οι χονδρέμποροι που εξυπηρετούν τον κλάδο μπορεί η τεχνολογία τους να είναι αρκετά πιο παροχημένη, οπότε πρέπει να γίνει λίγο κατσάπ και από την άλλη πλευρά για να αυτοματοποιηθεί εντελώς αυτός ο κύκλος. Δεν παρέχει και λογισμικό και στους προμηθευτές. Όχι. Εμείς κάνουμε retail. Υπάρχει, αλλά είναι αυτό που λέμε το χονδρεμπόριο το κλασικό. Δηλαδή τύπου 3PL είναι, αλλά είναι στην ουσία χονδρέμπορος. Δεν είναι απλά logistics center να φεύγει αυτόματα η παραγγελία κλπ. Πέρα από το software, ο Πάνος που παρέχει την εγχείρηση, αναφέρεται κάποια πρόθεση προϊόντων και συνεργασία με την Viva. Άρα στόχος είναι να παρέχετε και άλλα πράγματα, δηλαδή και άλλες υπηρεσίες. Προφανώς. Και τη δημιουργία μιας άτυπης σύνδεσης μεταξύ του καταστημάτων, ας πούμε, και εκμεταλλευόμενοι και τον database που έχετε. Ακριβώς. Οπότε το θέμα είναι ότι ένας άξονας είναι πώς μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία στους επιχειρηματίες, δηλαδή πώς... Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι ένα κατάστημα και το βλέπουμε ότι έχει ένα πολύ καλό, καταλαβαίνουν οι αλγόριθμοι ότι έχει ένα πολύ καλό προφίλ πωλήσεων. Και καταλαβαίνει ο αλγόριθμος πάλι αυτόματα ότι δεν έχει δύο προϊόντα που βλέπει ο αλγόριθμος στην περιοχή πάνε τρομερά. Οπότε εκεί πέρα μπορεί να γίνει μια πρόταση. Γιατί δεν βάζει και αυτά τα δύο προϊόντα, για παράδειγμα. Παρέχει τέτοια υπηρεσία, δηλαδή συμβουλευτική, ας πούμε. Αυτό είναι στο σκόπο που θέλουμε να κινηθούμε γενικά. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε υλοποιήσει. Έχουμε ένα roadmap για την επόμενη διετία αρκετά αναλυτικό. Αλλά το θέμα προφανώς έτσι σε κάθε business, okay, ξέρεις τι θες να κάνεις γενικά. Αλλά το πώς βάζεις προτεραιότητες είναι από τα πιο βασικά κομμάτια. Οπότε κάθε φορά πρέπει να κάνεις εκπτώσεις, να αφήνεις άλλα πράγματα πίσω για να βάλεις μπροστά τα πιο. Είναι σημαντικά από το να προσφέρετε υπηρεσίες data σε business intelligence. Να προσφέρετε δυνατότητες να δημιουργούν αξία. Και είναι ενδιαφέρον το ότι ξεκίνησαν από κάτι και το σημείο πώλησης λόγω της τεχνολογίας τους αυξήθηκε η αξία του, γιατί μπορεί να προσφέρει και άλλα πράγματα που φανταζόσαστε ποτέ θα μπορούσατε να πάτε στο πέδιο και να πληρώσετε το λογαριασμό. Για παράδειγμα, τώρα το καινούριο που κάνουμε είναι ότι κάνουμε τα περίπτερα Wi-Fi hotspot για να μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε για να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Και ειδικά σε μια που είναι σε πλατείες και με τουριστική κίνηση είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και εκεί πέρα, απλά για να μπει στο δίκτυο το δωρεάν που σου παρέχει ο καταστηματάρχης, στην αρχή θα δεις για παράδειγμα ένα promotion της Coca-Cola που μπορεί να πάρεις και μια έκπτωση άμα ψωνίσεις και ένα νεράκι ή ένα αναψυκτικό. Δεν χρειάζεται να το αποδεχθείς, απλά θα το δεις, θα ενημερωθείς για την προσφορά και είτε μπορείς να πας να πάρεις την προσφορά είτε απλά να μπεις στο ίντερνετ κατευθείαν και να προσφέρεις. Όλα αυτά είναι αυτά τα κομμάτια που εξηγώ ότι εμπλουτίζουμε και βάζουμε στο δίκτυο. Την περίοδο με τα capital controls και την αύξηση της χρήσης των καρτών και τα λοιπά, εσείς μπορέσατε κάποτε να δείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο? Το payments είναι ένα business το οποίο προφανώς με το οποίο συνεργαζόμαστε δεν έχει γίνει ακόμα η πρόσβαση αυτή που περιμέναμε ότι θα γίνει κάτι τρομακτικό και θα μπουν παντού τερματικά. Ίσως γίνει τους επόμενους μήνες, επειδή ετοιμάζονται μάλλον και κάποια νομοσχέδια περί υποχρεωτικής ύπαρξης τερματικού. Αλλά εμείς με το payments, τι έπρεπε να κάνουμε? Έπρεπε να σιγουρευτούμε ότι η λύση μας μπορεί να δέχεται πληρωμές με πιστωτική κάρτα. Οπότε να κρατάμε διπλά ταμεία, πολλαπλές επιλογές πληρωμής, να μπορεί να σπάσει κάποιος μια πληρωμή μισά να τα δώσει με cash, μισά με κάρτα και ούτω καθεξής. Οπότε αυτά τα κάναμε προφανώς με το που μετά αμέσως από τα capital controls. Αλλά στο κομμάτι του ποιος χρεώνει την κάρτα, συνεργαζόμαστε με τους providers, με αυτούς που παρέχουν τα συγκεκριμένα τερματικά. Είναι ένα business με το οποίο συνεργαζόμαστε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, φαντάζομαι. Επειδή από το ίδιο πανεπιστήμιο δεν έχουν περάσει και άλλες startups, όπως είναι η Credit και εσείς, ήθελα, επειδή και εδώ οι ακροατές σας είναι ίσως η επόμενη
Η επόμενη φάση επενδυτών κάποιοι από εσάς, από τους ακροατές εδώ, είναι να μας πείτε, μιας και έχουμε και τον Πίταλη μπροστά και είναι τιμή νομίζω για το σεμινάριο που παρακολουθεί ενεργά. Ήθελα να ρωτήσω αν, επειδή έχετε την ιδέα της δομής πώς λειτουργεί το ακαδημαϊκό έγκλημα, αν νομίζετε ότι το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να μιλάμε γενικά για την παιδεία, μπορεί αυτό το δύσκολο δρόμο που κάνατε εσείς και η Creative Blue, δηλαδή ίσως να διανύσετε τον ίδιο δρόμο ανασχόλοντας τα ίδια πράγματα και στη διαδρομή να έχετε τα ίδια εμπόδια. Και ίσως να μην σας είπαν εκείνοι πώς θα τα ξεπεράσετε, ούτε εσείς να μας πείτε πώς θα ξεπεράσουμε εμείς. Λέω, μήπως αυτό το στάδιο το δύσκολο ευθύει το πανεπιστήμιο με κάποιο τρόπο όπως είναι το διαδειγματικό το σεμινάριο τώρα ή με κάποια άλλη δομή, με κάποιο άλλο εργαλείο, αυτή τη γνώση που έχετε εσείς, αυτό το πέρασμα από το 0 στο 8 που κάνετε εσείς και οι άλλες startups, που ίσως θα αντιμετωπίσουν αύριο και άλλοι από εδώ μέσα. Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος αυτή η γνώση, αυτή η εμπειρία να μεταφέρεται κάπως, όχι μόνο με μια μορφή σεμιναρίου που είναι το σημερινό, μια παρουσίαση, αλλά μια δομή πιο ουσιαστική που να είναι άλλο αποτέλεσμα. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά θα ήμασταν και άδικοι προς το πανεπιστήμιο αν λέγαμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Για παράδειγμα, τέτοια πράγματα, εγώ δεν έζησα τέτοια ερεθίσματα όντας φοιτητής να ακούσω 4-5 ιστορίες. Προφανώς δεν είναι ένα ολοκληρωμένο workshop, έτσι, και δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε 2 ώρες. Αλλά αυτό και μόνο, σαν ερέθισμα, θεωρώ ότι είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Δηλαδή, το awareness αυτό που προσπαθούμε, γιατί όλοι έτσι από τον ελεύθερο μας χρόνο, είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι οι επιχειρηματές το νιώθουν σαν give back, να δώσουμε πίσω, να ρίξουμε λίγη σπίθα, να το πω έτσι, για να πάρει φωτιά. Οπότε αυτό από μόνο ότι είναι τεράστιο βήμα. Αν αυτό συνδυαστεί και με ένα workshop, το οποίο να καλύψει 2-3 πραγματάκια, δηλαδή από το μηδέν, πώς πάω μέχρι το seed funding ή πώς φτιάχνω κάτι, που και πάλι όμως δεν υπάρχει, ξαναλέω, εγχειρίδιο χρήσης. Οπότε θα πρέπει απλά να πάρει κάποια γνώση που υπάρχει και να μπει σε ένα workshop. Αλλά μόνο και μόνο αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το πανεπιστήμιο. Έτσι. Και μην είμαστε άδειοι γιατί το λέω. Γιατί, okay, αν κρίνουμε για παράδειγμα με το Harvard, έχω ένα παράδειγμα ενός φίλου μου του Τάσου του Αργυρού, έτσι, ο οποίος είναι ένα λαμπρό παιδί, είχε τελειώσει το Μετσόβιο στους ηλεκτρολόγους. Πήγε για διδακτορικό στο Stanford, συγγνώμη. Πήγε για διδακτορικό στο Stanford. Στους 6 πρώτους μήνες του διδακτορικού του έβγαλε ένα αποτέλεσμα, κάνανε αλγορίθμους για big data. Κατευθείαν ο καθηγητής του, που ήταν υπεύθυνος για το διδακτορικό του, τον πήρε από το χεράκι, φτιάξαν μαζί εταιρεία. Μετά από πολύ λίγους μήνες είχαν ήδη σηκώσει 30 εκατομμύρια δολάρια για να το μεγαλώσουν αυτό το πράγμα. Αλλά το Stanford εκμεταλλεύεται μια συνολικότερη υποδομή, αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή θα είναι άδικο για τα ελληνικά πανεπιστήμια να πούμε «Μα γιατί δεν κάνουν έτσι όπως κάνουν το Stanford». Αυτό όμως που θα πρέπει να κάνουν είναι ένα, το πιο άμεσο, όντως, κάποια απλά workshops για παράδειγμα, γιατί καλώς δημιουργείται η σπίθα, αλλά μπορούν να μπουν και κάποια βασικά κομμάτια του puzzle στη θέση τους. Και το άλλο που θα έπρεπε να γίνει σε πιο high level και θα πάρει και χρόνια, είναι ένας πραγματικός αγώνας για την αλλαγή και τον εξυγχρονισμό του μοντέλου εκπαίδευσης. Και βασισμένο και σε αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή, είμαι 100% πεισμένος ότι δεν είναι efficient το μοντέλο που δουλεύουμε. Αν σκεφτείτε, όλο το μοντέλο εκπαίδευσης έχει φτιαχτεί, όλο έτσι από το δημοτικό, έχει φτιαχτεί την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Είμαστε στο ίδιο μοντέλο εκπαίδευσης. Στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, τι θέλαμε. Θέλαμε labor, θέλαμε workers, θέλαμε εργοστάσια. Πώς είναι η δομή στη δουλειά στην ημέρα του εργοστασίου? Πρέπει αυτός που δουλεύει στην παραγωγή να πάει 8 η ώρα το πρωί ακριβώς, να χτυπήσει το κουδουνάκι, να πάει για ένα διάλειμμα, ένα καφέ 15 λεπτά, να γυρίσει πάλι πίσω στο πόστο του, να λύνει απλό πρόβλημα με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να φεύγει όταν ξαναχτυπήσει το κουδούνι και να πάει στο σπίτι του. Το μοντέλο της εκπαίδευσης από το δημοτικό είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι πώς έρχονται όλοι στην ώρα τους, πώς κάνουμε ησυχία και λύνουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, κάνουμε διαλύματα όταν χτυπάει το κουδούνι και πώς πάμε σπίτια μας μετά. Είναι απίστευτα
Βασικό, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Δεν μπορεί να λυθεί ούτε από ένα πανεπιστήμιο, ούτε από δύο-τρεις Πρετάνεις. Και θα πάρει μια-δύο γενιές για να αλλάξει. Αλλά στην εποχή της πληροφόρησης, το να ξέρουμε μια συγκεκριμένη ιστορική πληροφορία ότι ο Τσάρος Νικόλαος Β, την 3η, τάδε Μαρτίου, έκανε αυτό, είναι περιττό, γιατί μπορεί να είναι πανεύκολα accessible αυτό το πράγμα. Το να ξέρουμε όμως τα γενικά κομμάτια της ιστορίας και πώς οι πολιτισμοί μεγάλωσαν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θέλω να πω και πάλι όμως, θα πρέπει όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης να φύγει από την αποστήθηση και από την απομνημόνευση απλής γνώσης και να δημιουργεί μυαλά που ρωτάνε τις σωστές ερωτήσεις για να βρίσκουν τις απαντήσεις που χρειάζονται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ σε αυτό το πανεπιστήμιο, όταν έδινα ένα μάθημα προγραμματισμός 1, στο οποίο έπρεπε να πάμε να γράψουμε ένα πάρα πολύ απλό πρόγραμμα σε C γλώσσα, στα εργαστήρια στον Άγιο Νικόλαο, και ήταν ένα πολύ απλό πρόγραμμα. Μας είχαν κάποιους υπολογιστές, τους οποίους δεν μπορούσαμε να φέρουμε μαζί μας σημειώσεις, δεν μπορούσαμε να βάλουμε USB stick, τίποτα, και... Συγγνώμη. Και δεν ήταν και συνδεδεμένοι στο ίντερνετ. Και μας λένε, αυτό είναι το πρόβλημα, φτιάξ το ολόσωστο εντελώς, να μην λείπει προφανώς ούτε ένα ερωτηματικό ούτε τίποτα, μέσα σε 30 λεπτά. Και κάπως εκεί πέρα πραγματικά ήταν λίγο, είχα θολώσει. Και λέω, πείτε μου σας παρακαλώ κύριε καθηγητή, μία στιγμή στη ζωή μου, στην καριέρα μου, σε ό,τι και να κάνω, που θα μου δώσει ένας άνθρωπος έναν υπολογιστή που δεν είναι στο ίντερνετ και δεν θα έχω σημειώσει μαζί μου και θα μου πει να λύσω ένα τέτοιο απλό πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον πραγματικό κόσμο. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει και πρέπει να σου δίνουν όλες τις δυνατές, όλα τα δυνατά resources για να λύσεις ή να κάνεις σωστές ερωτήσεις σε πολύπλοκα προβλήματα. Για να φτιάξουν problem solvers και όχι ανθρώπους που αποστηθίζουν κώδικα. Δεν γίνεται να εξετάζεται η Java σε χαρτί. Δεν γίνεται, δεν νοείται, πώς να το πω. Δεν είναι η φύση της τεχνολογίας. Οπότε, παθογένειες τέτοιες πρέπει να αλλάξουν και από σήμερα. Αλλά γενικότερα το μοντέλο εκπαίδευσης δυστυχώς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Να πω μερικά πράγματα που έχουν αλλάξει από τότε που εμφάνισες. Είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει κάποιοι. Απλά με τραυμάτισαν. Ο Φάνης καταρχήν είναι ένας από τους μέντορες που χρησιμοποιούμε, επειδή είναι από μακριά, στα startup weekends, σε διάφορες σποραδικές περιστάσεις. Το πρόγραμμα που έχουμε εμείς, ας πούμε, οι μεταπτυχιακοί θα το ζήσουν στο άλλο εξάμεινο, οι προπτυχιακοί ήδη το ζουν, είναι ότι το μισό μάθημα είναι διαλέξεις και κάτι λιγότερο και το άλλο μισό είναι εργαστήριο. Θα έχουν μέντορες μέσα στο μάθημα, άνθρωποι σαν το Φάνη ή και πιο έμπειροι επιχειρηματίες έρχονται, θα έρθουν και συζητάνε κάθε χρόνο με τις ομάδες κτλ. Βέβαια, ακόμα έχουμε αγγυλώσει το υπόλοιπο σύστημα. Δηλαδή, έτυχε να έχουμε αντίστοιχη περίπτωση που εμείς βρήκαμε τα λεφτά σε διδάκτορες για αυτό που είχαν βρει, την επένδυση, αλλά ο καθηγητής δεν άφησε. Ας πούμε, δεν τους βοήθησε, δεν τους εθάει και στο συνολικότερο σύστημα. Έχουμε και άλλα θεσμικά προβλήματα για τα δικαιώματα των πανεπιστημίων κτλ. Δεν είναι απλό, αλλά σιγά σιγά κάποια πράγματα αλλάζουν και βλέπετε, θα δείτε ότι αλλάζουν πάρα πολλά και στο πώς γίνονται τα πράγματα, γιατί το σημαντικό είναι που τι θεμέλια μπαίνουν από γνωρίς. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο πράγμα που θα αλλάξει, πέρα από την κατάρρευση των εξετάσεων, είναι ότι στο σχολείο δεν θα σου δίνουν βαθμό. Θα σου δίνουν ένα σχόλιο για το πώς πας, για το χαρακτήρα σου. Αυτό θα είναι μια μεγάλη επανάσταση. Το να σταματήσει η οικογένεια να ρωτάει τι βαθμό πήρε, αλλά τι έμαθε. Πότε θα να σταματήσει να ρωτάει πότε πήρε πτυχίο. Αλλά τι έκανε, τι θα κάνει και τι έμαθε και τι του ήταν χρήσιμο, που την ευρεία είναι, πώ μορφώθηκε, είναι μεγάλη ουσία. Γιατί όλα αυτά είναι εκφάσεις και του φορτικού μοντέλου και τη δημοσιομαλλική νοοτροπία. Δηλαδή να δω τα τυπικά χαρακτηριστικά, τα οποία ξέρετε δεν το είχαν μόνο στο δημόσιο, το είχαν και μεγάλε επιχειρήσει γιατί ήταν ο πιο φτηνό τρόπο να βρουν οι εξειδικευμένους και ανοιχτοί και τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα μαθαίνουν πολύ συμπεριορισμένα αντικείμενα. Τώρα όμως χρειάζεται ανθρώπους με δημιουργικότητα που να αμφισβητούν αυτό που τους δίνεις και να λες όχι, γιατί να το κάνω έτσι, να το κάνω αλλιώς. Γιατί να μην βάλω και κάτι παραπάνω. Αλλά εκεί είναι ένα πολιτισμικό σοκ, εμείς το βλέπουμε γιατί μας έρχονται στο 4ο, 5ο έτος τα παιδιά,
Όταν τους λέμε βρείτε ένα πρόβλημα να λύσετε, δεν θα μας δώσετε πρόβλημα. Δεν μας πείτε την εργασία. Δεν μας δώσετε άσκηση. Μόνοι μας θα το κάνουμε. Μόνοι μας θα βρούμε την ομάδα. Αυτό προφανώς μόνοι τους λέγανε την ομάδα, μόνοι τους λέγανε το πρόβλημα. Έτσι προχωράει η οικονομία. Άμα είναι να υπάρχει κάποιος που να σχεδιάζει εσύ να λύσει εκείνο, αυτό το μοντέλο απέτυχε νομίζω αρκετά χρόνια πριν και δεν θέλουμε να πάμε πίσω σε αυτό. Αλλά χρειάζεται να αλλάξουμε και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά σε αυτό πιστέψτε με, εμείς εδώ νομίζω ότι είμαστε αρκετά μπροστά. Και σιγά σιγά και άλλα. Δεν έχουμε την τύχη που έχει η Αθήνα, ας πούμε, να έχει ένα πλούσιο οικοσύστημα γύρω της, πλουσιότερο από εδώ. Αλλά άμα βλέπετε τα νέα, νομίζω ότι βλέπετε ότι σιγά σιγά εδώ στο Βόρειο ιδιαίτερα ήδη έχει σχηματιστεί ένας μικρός πυρήνας και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεων. Το σημαντικότερο πράγμα που είπε και ο κύριος καθηγητής είναι κάντε challenge τα πάντα. Κάντε challenge αυτά που σας λέω, κάντε challenge αυτό που λέει το βιβλίο, κάντε challenge αυτό που βλέπετε στο ίντερνετ. Δημιουργήστε και αναπτύξτε κριτική σκέψη. Είναι μακράν το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτό συνδυαστικά με δίψα για συνεχές πληροφόρηση και συνεχή εκπαίδευση είναι τα μόνα δύο πραγματικά συστατικά που χρειάζεται ό,τι και να διαλέξετε, έτσι, είτε το ακαδημαϊκό, είτε της καριέρας, είτε το επιχειρηματικό. Αλλά ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αρχίζει με τρελούς ρυθμούς και αλλάζει, πενταετία με πενταετία. 6-7 χρόνια πριν δεν υπήρχε το Facebook. Σε 10 χρόνια μετά, οι βασικές ερωτήσεις που κάνουμε μπορεί να μην έχουν καν νόημα. Το πώς σε λένε. Γιατί με γυαλιά μπορεί να ξέρεις κατευθείαν ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις. Πρέπει οπότε λοιπόν να έχουμε την κριτική σκέψη για να σκεφτούμε πώς θα είναι ο κόσμος τα επόμενα 5 χρόνια ή τα επόμενα 10 χρόνια. Και να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μου δίνεις μια ωραία πάσα. Να σε ευχαριστήσω να πούμε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ακριβώς αυτό. Θα έρθει ο πρόεδρος μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Είναι το 4% του ΑΕΠ ο κύκλος εργασιών της. Είναι ο πρόεδρος των ΕΠΕ, των Ελληνικών Πετρελαίων. Για να μας μιλήσει για την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος του, που είναι ότι πάμε σε μια οικονομία χωρίς πετρέλαιο. Φανταστείτε ότι από όλος ο κλάδος παγκοσμίως, έτσι πρέπει να σχεδιάσει το θάνατό του. Έτσι πρέπει να φανταστεί το ρόλο του σε μια οικονομία που αυτό που κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν χρειάζεται. Αυτό θα είναι τρομερό, μην το χάσετε, άμα θα μπορούσα να γελώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και πάντα όπου μου κάνετε προσκλήσεις εννοείται όποτε είμαι Ελλάδα ξέρετε ότι είναι μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.